Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η, 5 Ιανουαρίου 2017. Είστε συντονισμένοι στο SBC, παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017. Στο 4%, άρα είχαμε μια τελική εικόνα. Θα με τη βοήθειά της θα δούμε όλες τις εξελίξεις στις αγορές και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκη. Και πάλι μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στην οικονομική συχνότητα της πόλης, στην οικονομική συχνότητα της χώρας, στον καλό φίλο και συνάδελφο από το πρώτο θέμα, τον Βασίλη Δεαλιάνη, έμπειρο περί των ευρωπαϊκών θεμάτων, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει τώρα μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη αν θέλετε αποδελτίωση των όσων διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες. Βασίλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δύσκολο. Η δύσκολη επιλογή των λέξεων και είναι πολύ δύσκολο για μας σήμερα. Είναι βαρύς ο θρήνος. Είναι δύσκολο να σταθούμε άκρος επαγγελματίες γιατί ο αγαπημένος μας Πάνος μας ξεγέλασε το πρωί. Αλλά έτσι, τηλεοπτικά, λιτά και όσο μπορούμε να το αντέξουμε κι εμείς, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, να τον χαιρετήσουμε και να του πούμε καλή αντάμωση και καλή δύναμη στους δικούς του. Εγώ άλλα δεν μπορώ. Γιάννη, νομίζω ότι μόνο η επικαιρότητα μπορεί να μας σώσει. Ναι. Να πάμε να δούμε το βίντεο με τους τίτλους των όσων έχουν συμβεί σήμερα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Κλιμακώνει την ένταση ο Ερντογάν. Η Τουρκία θα είναι στην Κύπρο για πάντα. Η Ελλάδα το έβαλε στα πόδια στο Κυπριακό, δήλωσε. Στα πόδια το έβαλαν αυτοί που έφυγαν από τη Γενέβη, απάντηση του Νίκου Κοτζιά. Απόλυτα ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής εξέλιξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της διάσκεψης της Γενέβης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων με την Ελλάδα. Αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα, δήλωσε συνέντευξή του ο Σόιμπλε. Καλοδεχούμενη μια αποχώρηση του Δούνου του, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Δεν θα προβούμε σε εικασίες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σχολιάζει η Κομισιόν. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην κεντροαριστερά. Στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μετά το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο βουλευτής του Ποτταμιού Ιλχάν Αχμέτ. Την υψηλότερη ετήσια επίδοση από το 2001 με 136.260 νέες θέσεις εργασίας κατέγραψε το 2016 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόληση σύμφωνα με την Εργάνη. Συγχωρήστε μας που είμαστε λίγο πως συντονισμένοι σήμερα, αλλά είναι βαρύτατη ημέρα. Πολύ κυπριακό, πολλά οικονομικά ζητήματα. Δεν πήραμε απαντήσεις στο χθεσινό Euro Working Group. Και αλλάζει και ο κοινοβουλευτικός χάρτης με την σύμπραξη Γιώργου Παπανδρέου και Φόφης Γεννήματα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Και θα εμβαθύνουμε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, στο ζήτημα του Κυπριακού. Έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που το κατέχει πάρα πολύ καλά, βουλευτή του ΑΚΕΛ, στην εξέλιξη αυτής της εκπομπής. Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι μια καλή ώρα να συστήσουμε και τον συνάδελφό μας. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά έχει επικαιρότερα πάρα πολλά. Έχει και πολιτικά, έχει και οικονομικά. Και βέβαια οι εξελίξεις στο Κυπριακό, γιατί πριν προλάβουν να δούμε τα συμπεράσματα, το τι ακριβώς έγινε στη διάσκεψη της Γενέβης, ο Ερντογάν, ο Σουλτάνος Ερντογάν, φρόντισε να δυναμητήσει και την συνέχεια της διαδικασίας. Και πραγματικά θέλω να δω πώς μπορούμε να το
να το χειριστούμε αυτό όλες οι πλευρές, τουλάχιστον αυτές που αφορούν τη χώρα μας, η ελληνική και η ελληνοκυπριακή. Στο μεταξύ θα πω αυτό, το Bloomberg, ενώ σου εσύ έδινες τις εξελίξεις στο Κυπριακό, πέρασε το θέμα της διάσκεψης με ένα τίτλο, το λέει το Bloomberg, δεν είναι έτσι βέβαια, γιατί απευθύνεται και αυτό στο δικό του κοινό. Η διάσκεψη για το Κυπριακό προσέκρουσε σε τοίχο, ήταν εν ολίγης ο τίτλος όσο πρόλαβα να δω. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, είναι ότι όσο συζητούμε, κάτι μπορεί να βγει. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Χιδηρόγλου, που τον ευχαριστούμε πολύ. Που σήμερα, Νίκο, έχουμε σε σένα εναποθέσει και το σχολιασμό της επικαιρότητας, αλλά να μας βοηθήσεις και γιατί είμαστε και συναισθηματικά βαρύς. Όσο μπορώ, και για μένα είναι πολύ δύσκολο, γιατί γνώριζα τον συνάδελφο πάρα πολλά χρόνια, ήταν φίλος, ένα παιδί που πρόσφερε. Ήταν δύσκολο, δηλαδή το πρωί αντιμετώπισα πολύ δυσκολία στο να έτσι, ανταποκριθώ στο άκουσμα της είδησης. 20 χρόνια. Εσύ θυμάσαι, Γιάννη, και στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Ακρόπολης, τέλη δεκαετίας των 90, όταν γνωριστήκαμε τρεις μας. Αλλά... Πάνω, ναι, αριθμούμε πολλά χρόνια και οικογενειακές σχέσεις. Είναι πολλά τα χρόνια. Για να δούμε ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, Νίκο, από το Κυπριακό, από τη διάσκεψη της Γενέβης, πώς το... Τι κατάλαβες εσύ, έχεις προλάβει να έχεις κάποια συμπεράσματα, κάποιες εντυπώσεις τουλάχιστον. Κοίταξε, είμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας η οποία δυναμητίζεται από πολλές πλευρές, κυρίως από την Τουρκία. Και η Τουρκία για άλλη μια φορά αποδεικνύει, Γιάννη, ότι δεν θέλει να λύσει το ζήτημα. Ενδεχομένως να θεωρεί ότι τη βολεύει η κατάσταση ως έχει. Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης κατ' εμέ υπερεύει τα σκαμμένα, πέρασε κόκκινες γραμμές, αποδέχτηκε πράγματα που κατά πολλούς στην Κύπρο δεν έπρεπε να αποδεχθεί. Υπάρχει μία λογική, αν μου επιτρέπει, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όχι τόσο πολύ στην κυβέρνηση, στους Ελλαδίτες, αλλά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία λέει, πέριξ του επιτελείου του Νίκου του Αναστασιάδη, αλλά και στο ΑΚΕΛ, το οποίο δεν κάνει πολύ φασαρία για το θέμα, κράτα το αυτό που σου λέω, μιας και θα μιλήσεις με κάποιον κοινοβουλευτικό του συγκεκριμένου κόμματος. Η οποία λέει ότι αν δοθεί λύση θα υπάρξουν οικονομικά ωφέλη και αυτά τα οικονομικά ωφέλη θα βοηθήσουν κατά πολύ στο να βελτιωθεί το κλίμα και να αμβληθούν οι διαφορές. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι και επιζώντης κυπριακής τραγωδίας ο ίδιος όπως ξέρεις, έφυγα 5 παιδάκια από την Κύπρο, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι Τούρκοι δεν σκέφτονται έτσι. Οι Τούρκοι έχουν γεωπολιτική στόχευση, η οποία είναι διαχρονική, είναι μακροπρόθεσμη, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία νομίζει πως. Νομίζουν στην Λευκωσία πώς νομίζουν οι Τουρκοκύπροι και κατ' επέκταση η Τουρκία. Καχύ να πούμε το εξής. Όταν μιλάμε με τους Τουρκοκύπριους, μιλάμε απευθείας πια με την Άγκυρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όταν ο Ερντογάν σήμερα σου λέει ακριβώς ότι δεν θα δώσουμε τα Βαρόσια, τη Μόρφου και αυτά, όταν παίρνει θέσεις επί της ουσίας ουσιαστικά για την Καρπασία, και πώς θα φύγουμε αυτό. Το θέμα. Να πάμε να δούμε. Λέμε ότι υπάρχουν κλιμακούμενες εντάσεις και προκλήσεις από την τουρκική πλευρά, αλλά έχει σημασία να δούμε με το που τελειώνει η διάσκεψη. Πώς ακριβώς το τοποθετητού κορυφώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Νικήτας Κορονάκης για να μας δώσει τα νέα δεδομένα που δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος της διάσκεψης στη Γενέβη, ο Τούρκος Πρόεδρος αποφάσισε να δείξει το πρόσωπό του, το αδιάλακτο πρόσωπο στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν τίθεται θέμα απόσυσης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, επανέλαβε ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη λειτουργία της Παρασκευής. Για το θέμα των εγγυήσεων, Μαρία Γιάννη, ήταν κατηγορηματικός ο Τούρκος Πρόεδρος. Μην αναμένετε εγγυήσεις στις οποίες δεν θα συμμετέχει η Τουρκία. Θα είμαστε εκεί για πάντα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ εμφανίστηκε και με πρόταση εδαφικών διευθετήσεων, λέγοντας ότι θα μπορούσε να ανοίξει η κλειστή πόλη των Βαρωσίων στους κατοίκους της, εάν ενωνόταν, όπως είπε, τα κόκκινα με τη Μόρφου και η περιοχή αυτή δινόταν στους Τουρκοκύπριους. Απέκλεισε δε κάθε διαπραγμάτευση για επιστροφή εδαφών της Καρπασίας στους Ελληνοκύπριους και είπε πως έχει κλείσει το θέμα της ακτογραμμής. Τέλος, αναφέρθηκε στο θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας, ζητώντας αναλογία 1-2, δηλαδή να αναλαμβάνει για δύο περιόδους
Ελληνοκύπριος πρόεδρος έναντι μίας περιόδου με Τουρκοκύπριο πρόεδρο και ανέτρεψε την αναλογία 1-4 που είχε προτείνει η ελληνική πλευρά. Να πούμε όμως ότι την ίδια ώρα, χθες, λίγο μετά την ανακοίνωση, της κοινής ανακοίνωσης από τη διάσκεψη στη Γενέβη, η Τουρκία προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις όσον αφορά το Αιγαίο, Μαρία Γιάννη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του διεμήνησε ότι η Άγκυρα δεν θα δεχτεί κανένα πρόγραμμα για την κατοίκηση μικρών νησίδων του Αιγαίου. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Ναυτιλίας με επιστολή του Υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού στη Βουλή. Την ίδια στιγμή η Τουρκία με τουρκικά αεροσκάφη συνέχισε τις προκλήσεις. Οπλισμένα ήταν τα αεροσκάφη, παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ήταν την ώρα που ήταν προς το τέλος η διάσκεψη στη Γενέβη. Και μια και είμαστε στην Τουρκία, να αναφέρουμε και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Ναι, ναι. Να μην εκδοθούν οι ακόμα 4 Τούρκοι στρατιώτες που θεωρούνται από το καθεστώς Ερντογάν σαν πραξικοπηματίες, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες και ακόμα 4 άλλες συνεδριάσεις του Αρείου Πάγου είχαν αποφανθεί το ίδιο, είχαν εισηγηθεί το ίδιο, δηλαδή να μην εκδοθούν. Οπότε περιμένουμε τις 23 Ιανουαρίου για να πάρθει η απόφαση το αν θα εκδοθούν ή όχι στην Τουρκία, στο σύνολό τους οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί που ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη με ελικόπτερο την επόμενη του πραξικοπήματος. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Μεταξύ άλλων, ο Ταγίπ Ερντογάν βλέπω ότι έχει πει ότι υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο εδώ και 42 χρόνια και αυτό, κατά τον ίδιο, οφείλεται στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δεν συζητά τέτοιου είδους προτάσεις με φόρμουλα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και αναφέρω στο θέμα της ασφάλειας, βέβαια, που εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα για την τουρκική πλευρά. Πάντως, στα λόγια του Ερντογάν βλέπουμε ότι φαίνεται η αδιαλαξία της Άγκυρας ακριβώς στα σημεία που έχουμε θέσει και εμείς ως κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, στην απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων, το απέκλεισε σχεδόν ο Ερντογάν. Στο ζήτημα των εγγύησεων, θέλει να είναι εγγυήτρια δύναμη, να παραμένει ως εγγύήτρια δύναμη η Τουρκία. Εμείς θα είμαστε για πάντα στην Κύπρο, κάπως έτσι το Ερντογάν. Και παράλληλα έθεσε και το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Αυτό που ουσιαστικά έχει ενστάσεις έντονες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε ότι από νωρίς ο Τσαβούσογλου έδωσε την εικόνα, το πώς θα κινηθεί η τουρκική διπλωματία, όταν ουσιαστικά προσπάθησε να βγάλει από το κάδρο την Ευρώπη, λέγοντας ότι εντάξει, σιγά τι έχει καταφέρει η Ευρώπη όπου έχει παρέμβει. Και κάτι που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Γιουνκέρ. Αλλά με αυτά τα δεδομένα, πραγματικά, Νίκο, δεν ξέρω, υπάρχει νόημα, έχει νόημα να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Και ο κύριος Κοτζιάς, έτσι και αλλιώς, ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό, έτσι, το απάντησε. Είναι η τακτική της τουρκικής διπλωματίας. Υπάρχει η τακτική της ελληνικής διπλωματίας και υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις μετά και μαζί και ο συμπυκνωμένος χρόνος που δεν έχουμε. Πρέπει δεν να βλέπεις όμως και έναν στο ίδιο τραπέζι να υπάρχει και ένας. Στην άλλη πλευρά του τραπεζιού να υπάρχει ένας που είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν ξέρω. Στο διάλογο η Τουρκία προφανώς δεν μπορούμε να την περιμένουμε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας κοινός παρονόμαστε. Ναι, πάντως είναι. Θέλεις να δούμε και τι δήλωσαν Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών. Α, όχι. Να κάνουμε μια διόρθωση. Να δούμε όλο το ρεπορτάζ από την ελληνική έκδοση του Euronews για να μπορέσουμε μετά να τοποθετηθούμε. Σε επίπεδο τεχνοκρατών στις 18 Ιανουαρίου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της πολυμερούς διάσκεψης στη Γενέβη, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η δέσμευση των εγγυητριών δυνάμεων για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης. Για κρίσιμο σταυροδρόμι κάνει λόγο η Άγκυρα. Υπάρχουν πολλά ακόμα σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί και δεν έχουν κλείσει, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Δεν επιθυμούμε να αναζητήσουμε κακή πρόθεση πίσω από την ανετοιμότητα που επικαλέστηκε η Ελλάδα και το αίτημα για άλλη ημερομηνία. Είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και ότι θέλουν να το συζητήσουν μεταξύ τους. Έτσι ορίσαμε νέα ημερομηνία, αλλά όχι αυτή που ζήτησε η Ελλάδα. Θεωρήσαμε ότι είναι αργά και επιμείναμε να γίνει νωρίτερα. Η Άγκυρα παραμένει αμετακίνητη στο ζήτημα της παρουσίας των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο, θέση που απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να φτιαχτεί μια
μια πιθανότητα είναι αυτή. Μια διεθνή ομάδα που να παρατηρεί και να κάνει υπό το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και να κάνει εκθέσεις του Συμβούλιου του ΙΕ για το πώς θα πηγαίνει η υλοποίηση των αποφάσεων. Είναι φανερό ότι η δικιά μας η πλευρά δεν θέλει παρεμβατικά δικαιώματα και θέλει αποχώρηση του στρατού. Οι συνομιλίες των δύο κοινοτήτων συνεχίζονται, ενώ η επανεκκίνηση της διάσκεψης σε πολιτικό επίπεδο αναμένεται μετά το πόρισμα των τεχνοκρατών για ασφάλεια και εγγύησης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και όλα αυτά προσπαθούμε να ζυγίσουμε πώς συσχετίζονται όλα μαζί που μπορούν να οδηγήσουν το μεγάλο αυτό θέμα που έχει και οικονομικές διαστάσεις, γιατί εμπλέκεται η Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά βεβαίως έχει και σημαντικές διαστάσεις ασφάλειας και για την Ελλάδα. Νίκο, σε διακόψαμε. Έχει μία αξία γιατί ξεκίνησες λέγοντας ότι έχει ζήσει και στο νησί, δηλαδή τα πρώτα σου χρόνια. Ναι. Αλλά έχεις και εμπειρία το ισνοοτροπίας κάτω και των αντιλήψεων που επικρατούν. Υπάρχει υπερβολική εμπιστοσύνη από την πλευρά του Δυσσή αλλά και του ΑΚΕΛ. Το οποίο ΑΚΕΛ είναι ένα ιδιαίτερο κόμμα αριστερό, αλλά με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Διατηρεί και επιχειρήσεις στην Κύπρο κτλ. Από εκδοτικές μέχρι και επιχειρήσεις διαφόρων τύπων. Να πούμε ότι έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη στον οικονομικό παράγοντα. Εντάξει, είναι οι Κύπροι, οι Έλληνες της Κύπρου είναι homos economicus, με την έννοια ότι είναι φύση επιχειρηματίες, αλλά αυτό ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι να δούμε τι γίνεται στην ελλαδική πλευρά. Έχουμε έναν κύριο Κοτζιά, ο οποίος πηγαίνει εκεί με μπούσουλα να αποφύγει τις παγίδες, οι οποίες θεωρητικά έπεσε. Ιστορικά μιλάμε τώρα, η ελληνική διπλωματία την περίοδο 59-60. Εμένα δεν θα με εξέπλητε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αν μαθευόταν σε λίγες μέρες ότι ο κ. Κοντζιάς έχει μιλήσει με τον Κώστα τον Καραμανλή, ο οποίος χειρίστηκε ένα ανάλογη κατάσταση. Το 4 της διπλωματική οδό. Το χειρίστηκε διακριτικά, το χειρίστηκε όμορφα, δεν πήρε άμεσα θέση, αλλά ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο να ύμνει στο Τάσο Παπαδόπουλο, λέγοντας ότι κάνε εσύ αυτό που πρέπει, πήγαινε στην κάλπη, πες αυτό που πρέπει στην κάλπη και εγώ είμαι εδώ. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να συμβαίνει και εδώ τώρα. Θα το δούμε αυτό. Έχει λίγο το χαρακτήρα εικασίας αυτό που λέω, αλλά κρατήστε το. Επίσης είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας έχει εμπιστοσύνη στον κ. Κοντζιά. Του έχει αφήσει το θέμα. Ισχύει και από το ρεπορτάζ το δικό μου. Περιμένει τις εξελίξεις, ναι. Γιατί είχαμε αρχικά τις πληροφορίες, βέβαια αυτό διαψεύστηκε, ότι ενδεχομένως να μετέβαιναν οι αρχηγοί των εγκυτριών δυνάμεων στη Γενέβη. Αυτό που θα ήθελα να σας επιστήσω όμως, κύριοι συνάδελφοι, την προσοχή είναι και στο εξής. Είναι στον υπονομευτικό ρόλο που παίζει διαχρονικά ο Βρετανικός παράγοντας. Να πούμε ότι η Βρετανία διατηρεί εδάφη στο νησί, έχει μια πολύ μεγάλη βάση, είναι βάση στρατηγικής σημασίας, είναι τοποθετημένο ακόμα και το Έκελον πάνω. Είναι μια βάση η οποία δίνει πρόσβαση στους Βρετανούς στα δύσκολα εδάφη της Μέσης Ανατολής, όπου κρίνονται πάρα πολλά. Είναι και το θέμα της Συρίας σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι διαχρονικά είναι ο Βρετανικός παράγοντας θέλει τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν, δεν θέλει λύση και σε καμία περίπτωση ο Βρετανικός παράγοντας δεν θέλει λύση η οποία να ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό έχει να κάνει με τις δικές του γεωπολιτικές επιδιώξεις στην περιοχή. Έτσι, το διέρη και βασίλευε, το σημερινό πρόβλημα στην Κύπρο είναι ουσιαστικά προϊόν της Βρετανικής πολιτικής. Ο αγώνας της ΕΟΚ, αγαπητέ Γιάννη Κορονέο, αγαπητή κυρία συνάδελφε, έχει να κάνει με την ένωση της Ελλάδος με την Κύπρο, δεν είχε να κάνει με τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους και μάλιστα με τον τρόπο που το δημιουργήθηκε και με όλα αυτά τα οποία επέφερε. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι η λύση της Διζωνικής Ομοσπονδίας έχει πάρα πολλά τροτά. Είναι λογικό ότι ένας πατριώτης, ακόμα και ήπιοι πατριώτες στην Κύπρο, δεν θέλουν μια τέτοια λύση. Και το θέμα είναι προφανές. Επίσης, ο Νίκος Αναστασιάδης έχει και επίσης έναν δύσκολο ανασταλτικό παράγοντα μπροστά του. Έχει την αντίδραση της Εκκλησίας, της Κυπριακής Εκκλησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανά ανοίξει από αυτό εδώ το στούντιο. Είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατί η Εκκλησία εκεί πραγματικά έχει μια διαδραστική σχέση με την εξουσία και με το επιχειρήν. Άρα, αυτό που λέει η Εκκλησία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν θα βρεθεί λύση, σαφέστατα στη Γενέβη, τουλάχιστον με τα ισχύοντα σήμερα, έτσι, ακόμα και αν βρεθεί λύση, το πιο πιθανό είναι ότι αυτή θα απορριφθεί στην κάλπη. Έτσι, προσέξτε αυτό που σας λέω. Δηλαδή, δεν είναι μια λύση την οποία θα αποφασίσουν οι πολιτικοί, είναι μια λύση την οποία θα προτείνουν οι πολιτικοί και θα κληθεί ακριβώς, θα κληθεί ο λαός της Κύπρου, έτσι, και οι Ελληνοκύπροι αλλά και το λεγόμενο σύνικο στοιχείο, να ψηφίσουν για το αν αυτή η λύση
θα γίνει αποδεκτή από το λαό της Κύπρου. Η στάση της Εκκλησίας ποια είναι μέχρι σήμερα? Είναι αρνητική. Είναι σαφέστατα αρνητική. Έχουν υποθεί άσχημα πράγματα. Έχω ακούσει ιεράρχες Κύπρου να αφήνουν και υπονοούμενα για τον Νίκο Αναστασιάδη. Δηλαδή είναι μια αντίδραση η οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί, μιλάω μεταφορικά, ως προς τη ρητορική της. Άρα αυτό που περιμένουμε να δούμε, δεν είναι μόνο το πώς θα εξελιχθούν και οι διαπραγματεύσεις με ή χωρίς εισαγωγικά. Εγώ θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται. Και ένα άλλο που θέλω να σας επισημάνω εδώ, συγγνώμη αν μονοπολώ λίγο το διάλογο. Και θα σου βάλω κι άλλα μετά, για να είναι τα δούμε το εξής. Είναι ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη. Είναι σε μια τροχιά απομάκρυσης. Και όχι μόνο από την Ευρώπη, από τη Δύση γενικότερα. Βλέπουμε ότι ήδη ο Ερντογάν έχει προβλήματα στη σχέση του και θα έχει, και ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, εμείς μιλάμε για ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πόσο αυτή η έκφραση, αυτή η πρακτική, αυτή η λογική του ευρωπαϊκού κεκτημένου θα συγκινήσει την Τουρκία, είναι φανερό ότι δεν τη συγκινεί καθόλου. Επίσης, κάτι τελευταίο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Μόλις έγινε εισβολή, η πληθυσμιακή σύνθεση, η δημογραφική σύνθεση της Κύπρου ήταν 82% Ελληνοκύπρη, 18% Τουρκοκύπρη. Τι είναι αυτά τα αστεία, αυτά τα γελία, τα εξωφρενικά περί εκπεριτροπής προεδρίας? Τι σημαίνει εκπεριτροπής προεδρίας? Και από πού και ως πού σε ένα κυρίαρχο κράτος ευρωπαϊκό που γίνονται εκλογές, να πρέπει να προκαθοριστεί η εθνικότητα, η εθνική προέλευση, γιατί του και οι Τουρκοκύπροι τυπικά και ουσιαστικά είναι Κύπροι πολίτες, από πού και σου θα πρέπει να γίνει πρόεδρος κάποιος βάσει της εθνολογικής του προέλευσης. Δηλαδή αυτά είναι απίθανα πράγματα, είναι αντιδημοκρατικά. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για κεκτημένο ευρωπαϊκό, γιατί η Κύπρος καλά κάνει και μιλάει, γιατί η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό κράτος. Είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη να μιλάμε για εκπεριτροπής προεδρίας. Και κάτι άλλο, Γιάννη Κορονέα, το θέμα με τους επίκους. Ένα λεπτό. Φωνάζουμε όλοι για τους Ισραηλινούς έπικους στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη κτλ. Εδώ έχουμε εκατοντάδες πια χιλιάδες επίκους από την Ανατολή, έναν άνθρωπο οι οποίοι πολιτισμικά δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την Κύπρο. Δημιουργούνται θέματα υπό την έννοια ότι. Να σας δώσω εγώ ένα θέμα που το οποίο έχει. Το παιδί μιας οικογένειας Τούρκων επίκων, το οποίο ζει στην Κυρίνια, ας πούμε. Έχει γεννηθεί στην Κύπρο. Ποια θεωρεί πατρίδα του? Εδώ δημιουργούνται πλέον και άλλα ζητήματα. Βλέπετε γιατί η Τουρκία θέλει να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει κτλ. Είναι σειρά πραγμάτων που έρχονται από το παρελθόν. Επενδύει στη δημογραφική αλλίωση, στην οριστική δημογραφική αλλίωση της Κύπρου. Σου λέει κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα είναι πλειοψηφία και από εκεί και πέρα θα μιλάω με άλλους όρους και θα επιβάλλω αυτό που θέλω. Το κομμάτι και της Ευρώπης, νομίζω, τώρα πρέπει να πάμε σε break, αλλά έχει νόημα να το δούμε μετά. Μετά θα έχουμε και τη συζήτηση που θα εμβαθύνουμε με το βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα ή αν θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολύ ωραία. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αναστασιάδης και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετά το τέλος της διάσκεψης. Εμείς πιστεύουμε και νομίζω ότι καλά κάνουμε ότι πρέπει να καταργηθεί το καθεστώς των εγγύησεων. Είναι φανερό ότι η δικιά μας η πλευρά δεν θέλει παρεμβατικά δικαιώματα και θέλει αποχώρηση του στρατού. Στην αποχώρηση του στρατού πρώτον θέλουμε να είναι συνεχής η ροή της αποχώρησης. Μια μεγάλη αποχώρηση την πρώτη εβδομάδα, αν όχι και την πρώτη μέρα και μετά μια συνεχή. Να υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Να μην υπάρξει διάθεση αναδιάρθρωσης που να δημιουργεί άλλου είδους σχήματα, π.χ. ξέρετε, κάποιοι σκέφτονται διαβάσεις. Για πρώτη φορά από το 1974, η τουρκοκυπριακή πλευρά κατέθεσε χάρτη μέσα από τον οποίο καταγράφεται, επαναλαμβάνω για πρώτη φορά, η επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση σημαντικού ποσοστού των κατεχαμένων εδαφών μας. Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω πως έστω και αν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μας ο χάρτης, παρά τα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη την δική μας πρόταση επί χάρτου για τις εδαφικές προσαρμογές, αποτελεί τη βάση για διαπραγμάτευση προκειμένου να επιτύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους. Για να κάνουμε τώρα τη δημοσιογραφική βουτιά στο τι συμβαίνει στην πολιτική, εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες βρέθηκε σε Ψέριμο και σε ΚΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε τη διάθεσή του και το αίτημά του να γίνουν εκλογές. Και πάμε να δούμε τη δήλωση που έκανε για να μπορέσουμε να στενώσουμε μετά τα κομμάτια μαζί και με τον κεντροαριστερό χώρο.
Όσο πιο γρήγορα έχουμε εκλογές, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και όταν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, φίλες και φίλοι, δεν μιλάμε απλά για μια εκλογική επικράτηση στις επόμενες εκλογές. Μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάμε για μια συνολική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πορεία της χώρας, τις δυνατότητες της χώρας, τις μεγάλες ευκαιρίες που έχει μπροστά της αυτή η χώρα. Θα σταθούμε απέναντι στους Ευρωπαίους πιστωτές μας, ούτε ως ηκέτες, αλλά ούτε και ως διεκδικητές παράλογων απαιτήσεων. Θα σταθούμε με αξιοπρέπεια, με υπευθυνότητα, με τεκμηρίωση. Θα τους πούμε ότι αυτό είναι το σχέδιό μας για τη χώρα. Αυτά λοιπόν. Χθες είχαμε μία εκτενή συζήτηση, γιατί εδώ πριν από δύο μέρες η Νίκη Κεραμέως είχε πει ότι στην πραγματικότητα δεν συμφέρουν την αξιωματική αντιπολίτευση οι εκλογές. Και σχολιάζαμε με την τοποθέτηση που είχαμε ότι αυτή είναι προφανώς, αντιλαμβανόμαστε όλοι, η βαθιά και η αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας και άλλη βεβαίως η ρητορική. Και βέβαια ο Σάκης ο Ιωαννίδης, εκπροσωπώντας χθες τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι οι εκλογές, εντάξει, δεν είναι. Θέλουμε τις εκλογές, βέβαια δεν μπορούμε να εκβιάσουμε ώστε να γίνουν, γιατί εντάξει, διαφορετική ήταν η κατάσταση όταν ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, οδηγήθησε τη χώρα στις εκλογές, διαφορετικά είναι τώρα. Νίκο Σπυρόγλου, το σχόλιο σου, βεβαίως, ναι, γι' αυτό. Ναι. Και μετά ήθελα να πω για τις μεταρρυθμίσεις για να κάνουμε ανταγωνιστική οικονομία. Αυτοί που συζητάμε κατά αυτόν τον τρόπο, την πατάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα πολλές φορές για το κατά πόσο συμφέρον τώρα, δεν συμφέρον τώρα κτλ. Δεν λαμβάνω υπόψη για τις εκλογές. Έναν βασικό. Όχι, θα σου πω αμέσως. Τα κόμματα, γιατί ο καθένας το έχει. Το χρόνο δεν λαμβάνω υπόψη τους. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και εξακολουθεί αυτή η κατάσταση να υφίσταται, γιατί ασχέτως του ποιος είναι πρώτος και το ποιος είναι δεύτερος, ακόμα δεν έχει ακουστεί η πολύ πιστική ρητορική που θα δημιουργήσει πάλι ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν αναλαμβάνω κάτι, ότι όσο περνάει ο καιρός, απαξιώνεται όλο και περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Αυτό τι θα δημιουργήσει? Φύγω ο κέντρας δυνάμεις ένα. Δεύτερον, θα δημιουργήσει φαινόμενα αποχής. Δηλαδή, στη δεύτερη πατρίδα μου, στην Πορτογαλία, να σου πω ένα παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών είναι 50% στις εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μισοί πολίτες έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Εκεί πηγαίνουμε και νομίζω οι εξελίξεις μας βοηθούν. Και ενίσχυση των ακραίων, των θεωρητικά ακραίων. Εκεί δεν υπάρχει αυτό, αλλά εδώ υπάρχει. Και υπάρχει και ένας δυνητικός κίνδυνος εδώ, το οποίο θα είναι το τελειωτικό χτύπημα στο αστικό πολιτικό σύστημα, Γιάννη. Αυτό δεν το λαμβάνει ο Τσίπρας υπόψη του. Είναι το εξής. Είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και παρουσιάζονται τα φαινόμενα που υπάρχουν, και υπάρχει έξαρση του μεταναστευτικού και υπάρχει πολύ έντονη δεξιά στροφή στην Ευρώπη, και όχι μόνο δεξιά στροφή, λαϊκίστικη δεξιά στροφή, η Χρυσή Αυγή θα ενισχυθεί. Και επειδή πολλές φορές αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι πολλοί ντρέπονται να πούνε ότι θέλουν να ψηφίσουν το ναζιστικό μόρφωμα, μπορεί να βρεθούμε στην τραγική θέση για το πολιτικό σύστημα, ανάξει παραδείγματος χάρη, δώσω εγώ ένα σενάριο. Μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το Πασόκ ενδεχομένως, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αξιωματική αντιπολίτευση. Το ναζιστικό μόρφωμα, το οποίο είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για την ποιότητα του πολιτικού λόγου, για την αστική μας δημοκρατία, για την εικόνα του πολιτικού μας συστήματος. Έτσι. Γιατί της χώρας στην Ευρώπη, έχουμε δει πολλούς ακραίους στην Ευρώπη. Και σε αυτήν την Ευρώπη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε δει πολλούς ακραίους στην Ευρώπη, αλλά αυτή εδώ παρά είναι. Έτσι. Εγώ, όχι, είναι ένα άλλο πράγμα. Να βάλουμε και το κομμάτι της κεντροαριστεράς, του κεντρού χώρου επλέγω εγώ, γιατί. Και θα βγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πούνε ότι φράζεται κεντροαριστερά. Ναι. Χθες η συνεργασία αυτή η οποία ανακοινώθηκε μεταξύ του Γιώργου Πανδρέου και της Φόφης Γεννηματά ήταν αρκετή για να πυροδοτηθούν μέσα σε ένα 24ωρο εξελίξεις. Δύο πήγαν, ένας απομακρύνθηκε και έπεται συνέχεια. Η ουσία είναι ότι είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή πλέον, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει 18 βουλευτές πλέον, πιάνει στον αριθμό βουλευτών τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, είναι τρίτο κόμμα γίνεται σε κοινοβουλευτική δύναμη. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η κυρία Κατερίνα Μάρκου, η οποία είχε εκλεγεί βουλευτής με το ποτάμι, και ο κύριος Ιλχάν, Αχμέτ Ιλχάν, επίσης με το ποτάμι. Και με τη Νέα Δημοκρατία πριν. Και με τη Νέα Δημοκρατία πιο πριν. Προσχώρησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και η ερώτηση τώρα που θα βοηθήσει πιο νίκος. Να πω και την απομάκρυνση. Σε εισαγωγικά, ο Γιάννης Δραγκούσης διαχώρισε τη θέση του και είπε ότι δεν είναι αυτό, γιατί το άκουσα, δεν είναι αυτό
η ελπίδα που μπορεί να δοθεί στους ψηφοφόρους. Πρέπει να είναι κάτι νέο, εντελώς διαφορετικό, μακριά από το παλιό Πασόκ. Ο κύριος Ραγκούσης λειτουργεί. Ναι, πρώην Πασόκ, δεν είναι βουλευτής βέβαια, αλλά λειτουργεί υπέρ της νέας προσπάθειας που γίνεται έτσι στις παρυφές ή στον πυρήνα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, του κεντρώου χώρου, μην βάλει το κέντρο αριστεράς. Και επειδή είναι στους συμμετέχοντες της νέας προσπάθειας με επικεφαλής την κυρία Διαμαντοπούλου, προσπάθησε ακριβώς να πάρει αποστάσεις από αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Αύριο έχουμε και Ευάγγελο. Αύριο ή την Κυριακή έχουμε την ομιλία νομίζω του Κυριακή, νομίζω. Νομίζω ότι είναι Κυριακή. Η άλλη κίνηση του κεντρώου χώρου εκεί. Πάντως αυτό που είπες, ότι πυροδότησε η επιστροφή, η Παπανδρέου πυροδότησε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή έκανε κολυπογκρόσο η κυρία Γεννηματά, αποδεχόμενη, τέλος πάντων συνεργαζόμενη με τον κύριο Παπανδρέου. Και ήρθαν αυτοί οι βουλευτές, εμένα πραγματικά μου προκαλεί μια σχετική έκπληξη το γεγονός ότι ήρθαν δύο βουλευτές μόνο και μόνο επειδή ο Παπανδρέου πέρασε το κατόφλι της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό που μαθαίνω... Και αυτό σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους, σε ποσοστά. Πριν τις ψήφους, αυτό που έχει ενδιαφέρον για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Ναι. Που εκεί θα υπάρξει το πρώτο βαρόμετρο αποτύπωσης το πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις ζυμώσεις και τις κινήσεις στο εκλογικό σώμα. Επιτρέπετε ένα σχόλιο. Βεβαίως. Υπάρχει να πολιτικό κενό, το οποίο έδωσε πολύ χώρο σε λαϊκίστικα κόμματα δεξιά και αριστερά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κεντροαριστερά. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αστική, ισχυρή, αστική κεντροαριστερά. Ναι. Τι χρειάζεται. Είναι απαραίτητη για το δικοματικό μας σύστημα. Στα περισσότερα αστικά συστήματα είναι δικοματικά. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε μεγάλη ας πούμε, παράδοση πολιτικών συνεργασιών μεταξύ κομμάτων. Θα σας πω όμως το εξής. Εγώ θεωρώ, βλέπω με σκεπτικισμό την επιστροφή του Γιώργου του Παπανδρέου υπό το πρίσμα το οποίο σας έθεσα μόλις στο Πασόκ για ένα λόγο. Καλός ή κακός, ο Γιώργος του Παπανδρέου έχει συνδέσει το όνομά του με την εισδοχή της χώρας στα μνημόνια. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά αν αυτή ήταν μια καλή κίνηση σκακιστικά, ας μου επιτραπεί ο όρος, στην πολιτική σκακέρα. Γιατί η πολιτική μοιάζει πολύ με μια σκακέρα, έτσι. Για το Πασό και τι ενδεχομένως να το βλάψει. Δεν είναι δηλαδή μόνο η προσπάθεια διεύρυνση. Η διεύρυνση δεν πρέπει να απευθύνεται προς πάσα κατεύθυνση. Η διεύρυνση πρέπει να απευθύνεται, κατά την άποψή μου, εδώ λειτουργώ περισσότερο σχολιαστής παρά ως δημοσιογράφος, πρέπει να απευθύνεται και προς κατευθύνσεις όπου πραγματικά ο κόσμος θα κοιτάξει. Εγώ δεν ξέρω αν πραγματικά το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ευνοήσει το Πασόκ σε βάθος χρόνου. Έχει αρνητική καταγραφή στη συνείδηση του κόσμου. Όχι ως προσωπικότητα κυρίως, αλλά ως ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της εισόδου της χώρας μας στα μνημόνια. Έτσι. Συμφωνούμε, αλλά εδώ υπάρχει ένας αντίλογος, τον οποίο θα τον θέσω, ότι είναι σημαντικό ότι δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο ως προσωπικότητα. Είναι σημαντικό γιατί ο Έλληνας ψηφοφόρος πολύ συχνά ψηφίζει, λέμε ότι έχει κοντή μνήμη, αλλά ψηφίζει και με το θυμικό. Πώς του φαίνεται, πώς το νιώθει. Να διακόψω για την αρτιότητα του ρεπορτάζ. Ξεχάσαμε και τον κύριο Γρηγοράκο, έτσι. Το σημαντικότερο ξεχάσαμε. Ναι, άρα τρεις. Ουσιαστικά βουλευτής Λακωνίας. Είχε απομακρυνθεί από το Πάσο. Ένας χαμηλού επίπεδου διάλογος με τον κύριο Γρηγοράκο για ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Είχε μπει ένα βέτο από τον κύριο Δαβάκη, βουλευτή. Υπαρκούνται στη Ιερουσαλήμ, ναι. Είχε μπει ένα βέτο από τον κύριο Δαβάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία. Το θέμα δεν προχώρησε γιατί θεωρήθηκε ότι δεν είχε ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία και έμεινε εκεί. Οπότε είναι λογικό ο κύριος Γρηγοράκος τώρα ουσιαστικά να κινείται στον πολιτικά μητρικό του χώρο. Με γνωστές σχέσεις με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τα λοιπά. Τώρα, πραγματικά σε αυτό που έλεγες, να μας πει και ο Νίκος τη γνώμη του, ότι ο Παπανδρέου κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει, επειδή μιλάμε για αυτό που είπε ο Νίκος, την αστική κεντροαριστερά, ότι χρειάζεται τη χώρα και πρέπει κάπως να ενισχυθεί. Παραμένει επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, δεν παραμένει. Ποιος? Ο Παπανδρέου. Της Διεθνούς Σοσιαλιστής. Ακριβώς. Ναι. Παραμένει. Εγώ θέλω να δω την ουσία, αν οι ψηφοφόροι που έχουν κατευθυνθεί κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να επιστρέψουν με την έλευση Παπανδρέου, έστω και ως κομμάτι του παζλ, γιατί το ξεκαθάρισε ο ίδιος, δεν έχω αρχηγικές τάσεις, δεν θέλω να παίξω κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Και δεν νομίζω ότι έχει και το περιθώριο. Έτσι. Αν αυτό μπορεί να σου φέρει πάλι πίσω ψηφοφόρους, γιατί νομίζω αυτή είναι η ουσία. Ακόμα και ένα μικρό ποσοστό πάντως, αν επιτύχει αυτή η συνένωση να φέρει, προφανώς θα θεωρηθεί επιτυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και αν αναλογιστούμε πόσο τεράστιο κενό υπάρχει στον κεντρό χώρο, που είναι ορφανός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι που να. Και μαζεύει και μάζεσαι από παντού ο κεντρός χώρος. Ίσως να μην είναι η λύση, αλλά ίσως να είναι ένα σκαλοπάτι προς τη λύση. Θέλω να κάνω εδώ το συνήγορο του διαβόλου, Μαρία, και να σου πω το εξής.
Χωρίς μεγάλες προσδοκίες. Μου το έχουν πει πολλοί δημοσκόποι αυτό και έχουν δίκιο. Δηλαδή το σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό όλο και συχνότερα. Η άθροιση μειοψηφιών δεν δημιουργεί πλειοψηφίες. Δημιουργεί τεχνητές καταστάσεις. Εδώ αυτό που είναι, αυτό που για να μιλήσω, να το θέσω εγώ προσωπικά σε γενικότερο πλαίσιο, είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί πλειοψηφικό ρεύμα προς τα μία ή την άλλη πλευρά. Η συνεργασία, παραδείγματος χάρη, του κύριου Καμένου με τον κύριο Τσίπρα δημιούργησε σύγχυση σε ένα κομμάτι της δεξιάς. Υπάρχει σαφέστατα ιδεολογικοπολιτική σύγχυση σε όλα τα πεδία. Δηλαδή, βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ όταν στριμώχνεται, ενώ έχει έντονο εθνομηδενιστικό στοιχείο στις τάξεις του, ξαφνικά να γίνεται ένα εθνικό λαϊστικό κόμμα. Δηλαδή, έχεις τέτοια πράγματα. Και αυτή η σύγχυση που επικρατεί δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση ως προς αφορά τις έννοιες κέντρο, δεξιά, αριστερά κτλ. Από την άλλη, βέβαια, Νίκο, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τη μια μέρα στην άλλη να γεννηθεί το καινούριο. Όχι, φανταζόμαστε φυσικά, ότι θα υπάρχουν πολλά βήματα και πολλά στάδια. Είμαστε σε εποχή ζυμώσεων, ακριβώς. Ακριβώς. Άρα η μία ζύμωση ίσως να φέρει 2, 3, 5, 10. Τη δέκατη δεν μπορούμε να τη διανοηθούμε, υποψιάζομαι. Αλλά ίσως να... Απ' την άλλη, βέβαια, μπορεί να λειτουργήσει κάτι, να γίνει, να εξελιχθούν, να σφαγιαστούν πολιτικά και εσωκομματικά και να δημιουργήσουν πολύ κακή εντύπωση και να λήξει άδοξα. Εγώ νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα όμως. Ότι ο τόπος, το αστικό πολιτικό μας σύστημα, το αστικό κοινοβουλευτικό μας σύστημα, χρειάζεται ισχυρή κεντροαριστερά. Αυτό... Δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με μια τεράστια πάνω... τρύπα εκεί πέρα. Σε αυτό... φύση απεχθάνεται το κοινό. Σε αυτό πάνω, για να μιλήσουμε λίγο με τις ουσίες και με αυτές τις διεργασίες, τέλος πάντων με αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της δημοκρατικής συμπαράταξης, θα το πω έτσι. Επειδή από χθες εγώ έχω μπει σε μια διαδικασία και με όσους μιλάω που κινούνται στο πολιτικό σκηνικό. Ρωτάω, ρε παιδιά, τι μπορεί να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, πού μπορεί να προσφέρει ο Παπανδρέου αυτή η επαναφορά. Παίρνω κάποιες απαντήσεις λίγο περίεργες. Δηλαδή, χώρια ότι εντάξει, έχει ένα ποσοστό σωστό καταγεγραμμένο, το οποίο και μετρήσιμο έχει μετρηθεί σε εκλογές, θεωρητικά που ήταν προσωπικές ψήφοι του ονόματος Παπανδρέου και αυτούς τους οποίους μπορεί να έχει μεγαλώσει αυτό το ποσοστό και να αθρηστεί, σε αντίθεση με αυτό που λες, Νίκο, να αθρηστεί στο σύνολο του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Επίσης, και μου το λέγανε πριν ανακοινωθούν οι προσχωρήσεις ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, μου έλεγαν με νόημα, κάτσε να δεις, γιατί είναι πολλά πρόσωπα, πολιτικά στελέχη, πολιτικά γενικά, όχι απαραίτητος βουλευτές, αλλά και πολιτευτές, σε άλλα επίπεδα στελέχη, κομματικά, πολιτικά, τα οποία μπορούν να κινηθούν και να ενισχύσουν την Δημοκρατική Συμπαράταξη τώρα, ναι. Αν χρειαστεί να παιχτεί. Ας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Αλλαγές στον πολιτικό χάρτη. Πώς έχει ένα νόημα. Δηλαδή, αν πάει για κάτι άλλο και χρειάζεται μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μήπως εκεί παίξουν ρόλο οι βουλευτές οι οποίοι πηγαίνουν. Μα έχει και ανθρώπους ο Παπανδρέου. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς κάναμε briefing. Εγώ θεωρώ ότι ο Πεταλωτής έκανε πάρα πολύ καλό briefing. Ο Πεταλωτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο Γιώργο του Παπανδρέου, υπάρχουν στελέχη. Το θέμα είναι τώρα, είναι αυτό που είπε η Μαρία. Είναι πώς θα γίνει η ζύμωση μέσα σε αυτό το χώρο, πώς θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα δημιουργηθεί ρεύμα πάλι, γιατί οι προσθήκες κατά με δεν λένε κάτι. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή υπήρχε και το θέμα του Βενιζέλου και το μεγάλο θέμα των σχέσεων, των κακών, μην κορδευόμαστε, σχέσεων με τη Φόφη Γεννηματά, υπάρχει μια ανοησία. Το γεγονός ότι η Φόφη Γεννηματά ακόμα δεν έχει πείσει ως προς το πολιτικό της εκτόπισμα ότι μπορεί να κάνει την αλλαγή και να αρχίσει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε μια τροχιά αναδημιουργίας και αναζωπήρωσης του πολιτικού του λόγου, να το κάνει πιο εξωστρεφές κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, το ΠΑΣΟΚ είναι αρνητικά καταγεγραμμένο στις συνείδησης του κόσμου. Έτσι. Μην κορδευόμαστε. Αλλά αυτά είναι μια κίνηση μάτα αυτή τη Φόφη. Δηλαδή είναι. Πρέπει να τη το. Είναι, αλλά πρέπει να δούμε, Μαρία μου, το αποτέλεσμα. Να δούμε λίγο έτσι πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πάντως, Μαρία, γενικώς σας το είπα αυτό για να δούμε μήπως παίξουν κάποιο ρόλο και οι 18 βουλευτές. Δηλαδή ότι υπάρχει που είναι τώρα. Δεν ξέρεις, κάποιοι μου λένε ότι κάτσε να μην υποστηρίξει. Και το θέμα του ποταμιού είναι πολύ σοβαρό. Και το θέμα του ποταμιού, ακριβώς. Με μια ρίση απάντησε ο Σταύρος Θεοδωράκης από Χατζηδάκη. Ποτάμι, ή από Καβάφη, θα σας γελάσω. Από Χατζηδάκη. Από Χατζηδάκη. Από Καζατζάκη. Από Καζατζάκη. Από Καζατζάκη. Πάντως, μέσα σε ένα 24ωρο και έχουμε τρεις που συγκεντρώθηκαν. Και υπάρχει ρεπορτάζ και για κάποιους ακόμη που δεν απαραίτητα. Περιμένουμε να δούμε και μέσα σε Σαββατοκύριακο, μέσα στην άλλη εβδομάδα. Εγώ επιμένω ότι χρειαζόμαστε ως κοινωνία και ως ψηφοφόροι έναν διαφορετικό ύφους πολιτικό λόγο. Εάν καταφέρουν να αρχίσουν να τον δομούν και ίσως με κάποιον άλλον επικεφαλής και με κάποια άλλη αντίληψη, κάποια άλλη πολιτική νοοτροπία, αυτό κλιμακωθεί και βηματίσει αρκετά όμως, δηλαδή ξεφύγουμε από εδώ που είμαστε, μπορεί και να.
Αλλά είναι, θεωρώ βέβαιο ότι χρειάζεται άλλο ύφος πολιτικού λόγου. Αυτή η στήρα αντιπολίτευση και φταίνε οι άλλοι, εμείς θα και χάνεται. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κουραστικό πια. Θα δείξει. Δεν ξέρω τι έχουν κατά νου. Έμπειροι πολιτικοί άνθρωποι είναι. Και αυτοί εγκλωβισμένοι όμως, κάτι με, και εγκλωβισμένοι από τη μία στις Μιλόπετρες, από τη μία των μνημονιακών δεσμεύσεων που λίγο πολύ το έχουν υπογράψει όλοι. Έχουμε δει να καίγονται πολιτικοί και πολιτικοί πια σε αυτήν την ιστορία. Και από την άλλη, της κοινωνίας, των πρώην ψηφοφόρων, των απογοητευμένων πολιτών. Είναι πολύ δύσκολοι οι χειρισμοί και οι κινήσεις σε αυτό το πεδίο. Πάντως, να βάλω και κάτι ακόμα. Αν θέλουμε να το δούμε και ως μία αφορμή για να γίνει ξεκαθάρισμα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τέλος πάντων ποιος θα επικρατήσει από τους δύο πόλους που διεκδικούν το χώρο των σοσιαλιστών, ο Βενιζέλος ή η άλλη πλευρά που συμπράττει. Δηλαδή, κάπως να φανεί, να ξεκαθαρίζει η ραποτοστάρη. Για να δούμε και τι μας μένει. Προλαβαίνουμε να πάμε στα τηλεοπτικά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά γίνονται με συναδέλφους μας δημοσιογράφους, με σκητσογράφους. Πολλά γίνονται και ως τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και με ανταπαντήσεις του Νίκου Παπά. Σε τον νόμο, τον νόμο Παπά. Σήμερα καθαρογράφηκε ουσιαστικά η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την συνταγματικότητα του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες. Κάποια άρθρα κρίθηκαν συνταγματικά, κάποια αντισυνταγματικά. Έχουμε και σχετικό βίντεο, νομίζω, να δούμε. Οι αναγνώσεις βεβαίως είναι πολλές. Έχει αξία να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Νίκος Σακελαρίου. Είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αν μπορούμε μετά να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Νίκου Παπά. Μεσοδιάστημα. Από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης δεν θα είναι ένα μεσοδιάστημα όπου οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα λειτουργούν άνευ τιμήματος. Τελεία και παύλα. Με ρωτήσατε για το εύλογο τίμημα. Ένα τεκμήριο υπάρχει. Ο διαγωνισμός που διεξήχθη τον Αύγουστο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι το τεκμήριο και ο οδηγός, κατά τη γνώμη τη δική μας, για το ύψος του τιμήματος, εάν υπάρχει ίχνος ντροπής και τσίπας, να αποσυρθεί αυτή η προσφυγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν προσφύγει να αντιληφθούν ότι είναι προσβλητικό να είμαστε σε ένα καθεστώς όπου ο δημοσιογράφος των 600 και των 700 ευρώ να υποχρεούται να καταθέτει υπόθεν έσχες και να διεκδικούν αυτοί διε αυτών να μην εμπίπτουν σε αυτή την υποχρέωση. Ακυρώθηκαν πρώτον η από 1 Μαρτίου 2016 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβελίας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτά λοιπόν είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Ωστόσο, άλλη είναι η ουσία του ζητήματος που αφορά το τηλεοπτικό περιβάλλον και την ανάγκη επιτέλους το ΕΣΟΡΟΥ να μας ενημερώσει πότε και με ποιους όρους θα προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί πλέον οι στρατιές ανέργων αυξάνονται και η αβεβαιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι θανατηφόρα. Δεν αντέχεται άλλο. Νίκο, εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, το τηλεοπτικό το οποίο θέλει ρύθμιση. Υπήρξε μια κολλησιεργία πολύ μεγάλη. Τα πράγματα έγιναν όπως γίνονται στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές. Με μια γραφειοκρατία η οποία απλά το άφησε το θέμα να σέρνεται. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Ό,τι θυμηθήκαμε τι έγινε στις αρχές Γιάννη και Μαρία της κυβέρνησης Καραμαλή με τα περί νταβατζίδων και το νόμο περί βασικού μέτοχου κτλ. Και ό,τι ακολούθησε αυτή την ιστορία. Έγινε μια άτεχνη προσπάθεια, κατ' εμέ άτεχνη. 10 χρόνια πριν τώρα που το αναφέρει. Ναι, παραπάνω, 13 πώς. Ναι. Όχι, 12 χρόνια. 12 χρόνια. Και μετά έγινε μια άτεχνη προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση να γίνει όπως έγινε το πράγμα. Υπήρχε και το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ, με το θέμα της σύνθεσης του ΕΣΟΡΟΥ. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι δυσκολευόμαστε πολύ στην Ελλάδα να ανταποκριθούμε στις θεσμικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Έτσι, και αυτό κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και μην γιατί τις ανεξάρτητες αρχές έχεις με κάποιο τρόπο, αν όχι χειραγωγούμενος, τέλος πάντων
εύκολες για. Δεν είναι μόνο το τοπίο. Για κριτική. Δεν είναι μόνο το τοπίο το τηλεοπτικό. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι στην κυβέρνηση, όπως και ο Σπίρτζης, οι οποίοι βιάζονται να βάλουν σε τάξη και το ραδιοφωνικό τοπίο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Πολιτικούς λόγους. Έτσι, λοιπόν, άρα το ΣΟΥΡΟ έχει πολύ μεγάλη δουλειά μπροστά του. Εγώ πήγα στην. Είδα τη μια διοίκηση όταν ανέλαβε. Έχει ένα συμπαθέστατο πρόσωπο το. Επικεφαλής του ΕΣΟΥΡΟΥ. Η ευχή όλων μας είναι να μαζευτεί το σκηνικό, γιατί πολύ σωστά είπες, Μαρία, αυτή η αβεβαιότητα επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στο χώρο, τον δικό μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει, να προχωρήσει, να κάνει ένα στρατηγικό πλάνο, γιατί τα ΜΜΕ είναι και αυτά επιχειρήσεις. Για το πώς θα πορευτεί στο μέλλον, αν δεν ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Πώς θα επενδύσει. Αυτό δεν υπάρχει. Συμφωνούμε λοιπόν, όλοι. Ακριβώς. Και το βιώνουμε και στην καθημερινότητα, στον ρεαλισμό μας ο καθένας. Τώρα επιτρέψτε αλλά να σκεφτούμε και το έλλειμμα της ενημέρωσης. Γιατί εάν μπούμε σε διαδικασίες με αλλαγές πολιτικές, με ίσως μια εκλογική διαδικασία, δεν υπάρχουν πια δελτία. Είναι μετρημένα τα δελτία. Ακριβώς, γίνεται κάτι έκτακτο και δεν υπάρχει ενημέρωση συνεχής. Γιατί εντάξει, όλοι είναι δεν μπορούμε υπαρμόνοι. Να βασιζόμαστε στο ίντερνετ για τον απλούστατο λόγο ότι το ίντερνετ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, είναι σημαντικό και το ίντερνετ στην ενημέρωση. Ρεπορτάζ χρειάζεται. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Αλλά από το ίντερνετ λείπει η πιστότητα. Και δεν το είδαμε μόνο εδώ. Αυτό το είδαμε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτές τις ιστορίες με τον BuzzFeed εναντίον του Τραμπ κτλ. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε εδώ, αν δεν έχετε αντίρρηση εκεί στην να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Το πολιτικό σχόλιο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση γενικότερα τα θέματα του τύπου. Κατά με, είναι κακός τρόπος. Βγάζει αυταρχικότητα. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα. Δεν θέλω να μπω σε επιμέρους θέματα τα οποία ούτως ή άλλως έχει αναλάβει η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως, εγώ δεν θυμάμαι, Γιάννη και Μαρία, μία κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε στο ρεπορτάζ από τα τέλη δεκαετία του 90. Εμείς, Γιάννη, πάνω κάτω έχουμε τα ίδια χρόνια. Ναι, θυμηθήκαμε δυστυχώς και πριν. Δεν θυμάμαι ποτέ ένα μέγαρο μαξί μου να βγάζει συνεχώς ερωτήσεις, briefings, non-papers εναντίον για να απαντάει σε δημοσιεύματα του τύπου. Αυτό είναι λίγο πρωτοφανές. Και μου δίνει και μία διαδικασία micromanagement έναντι του τύπου, το οποίο είναι λάθος, αν μη τι άλλο. Είναι λάθος στρατηγική εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία αποδεικνύεται λίγο νευρική όσον αφορά την αντιμετώπιση του τύπου. Το κομμάτι, ναι, και της επικοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι σε πολλά είναι λανθασμένη τακτική. Βέβαια, ναι. Έχουν φροντίσει και από την εποχή που ήταν αντιπολίτευση η σημερινή κυβέρνηση να στοχοποιήσουν τη διαπλοκή των ΜΜΕ, γενικά λέω, και σε αυτό το κομμάτι μέσα έχουν μπει επιλεκτικά και δημοσιογράφοι. Λάθος. Ναι. Επειδή η λέξη διαπλοκή όμως για ένα όρο ο οποίος νομίζω υιοθετεί και επικόστα Μητσοτάκη. Ναι, σωστά. Εγώ θα ήθελα έτσι κάποια στιγμή να κοιταχτούμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε εργαστεί σε μεγάλα και μικρά μαγαζιά. Και τα μαγαζιά αυτά έχουν γραμμή και έχουν και ιδιοκτήτες. Έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο ο καθένας να είναι ιδιοκτήτης του δικού του μαγαζιού, αλλά δεν γίνεται. Για πρακτικούς λόγους δεν γίνεται. Να δούμε τι πραγματικά εννοούμε όταν λέμε διαπλοκή. Έτσι, δεν μπορούμε κάθε φορά, παραδείγματος χάρη, που μια κυβέρνηση στριμώχνεται, έτσι, από την εποχή του Κώστα του Μητσοτάκη και μετά, να θεωρεί ότι έχει τη διαπλοκή απέναντί της. Είχαμε φτάσει στο σημείο, επί Κώστα Σιμίτη, να βγαίνουν μέλη της κυβερνήσεως του Κώστα Σιμίτη, το ξαναλέω, του Κώστα Σιμίτη, και να μιλάνε εναντίον της διαπλοκής. Δηλαδή, αυτή η διαπλοκή έχει καταντήσει μια λερναία ύδρα, τη χρησιμοποιούμε μεταφορικά όλοι, δεν την έχουμε προσδιορίσει τι είναι. Εκείνα τα χρόνια, και επειδή ήταν και εποχή παχαίων Αγελάδων, νομίζω ότι γιγαντώθηκε λίγο αυτό και δημιουργήθηκε το σύστημα. Δηλαδή. Πολύ γρήγορα, επειδή πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε έτσι, τουλάχιστον όπως το θέτουν και πηγές από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο του κυρίου Παπά, που έχει και την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την συγκεκριμένη ιστορία, αλλά και το κομμάτι που αφορά ότι κρίθηκε για αντισυνταγματικό η διενέργεια του διαγωνισμού από τον Υπουργό, κατ' υπόδειξη του Υπουργού, του κυρίου Παπά, ότι πλέον σου λέει μόνο αυτό το κομμάτι είναι αντισυνταγματικό. Το ότι αφορά τον αριθμό των αδειών, ότι πρέπει να υπάρξει τίμημα για αυτές τις άδειες, αντίτιμο. Και ότι πρέπει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός και να είναι συγκεκριμένος που θα βγάλουν έσοδα από αυτήν την ιστορία το ελληνικό δημόσιο, αυτό έχει περάσει. Άρα, και αυτό νομίζω θα αποτελέσει στη συνέχεια, θα τροφοδοτήσει και πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θα αναθερμάνει και το ενδιαφέρον όσων θέλουν τις τηλεοπτικές άδειες. Πριν να μιλήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ, εγώ νομίζω ότι αν δεν μιλήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Με το ΕΣΟΥΡΟΥ θα το αναλάβει αυτά. Αλλά θέλω να πω πάλι, τρέχουν πάλι διαδικασίες. Αυτό θέλω να πω. Ότι πάλι μπαίνει σε μια διαδικασία διαγωνισμού, τιμήματος, αδειών, επιχειρηματικού παιχνιδιού ή πολέμου, ο καθένας όπως θέλει το λέει, και όλο αυτό με ένα μπαλάρισμα πολιτικό. Εντάξει, αλλά τώρα έχουμε την ευθύνη μια ανεξάρτητη αρχή, αυτό διευκολύνει πολύ τα πράγματα. Εγώ το λέω επί της ουσίας για τον διαγωνισμό και την τάξη του τηλεοπτικού πεδίου και το χτύπημα των επιχειρηματιών. Θα ξαναμπούμε σε μια νέα βάσανο ενός νέου διαγωνισμού.
Εγώ θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο 17 Μαρία και Γιάννη θα έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, γιατί έχει πολύ δίκιο η Μαρία σε αυτό που είπε πριν, ότι δημιουργείται μια απίστευτη αβεβαιότητα στο τοπίο. Και αυτό στοιχίζει και σε θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Και όχι μόνο, επαναλαμβάνω ότι ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να επενδύσει ή να παραμείνει στον χώρο των ΜΜΕ, δεν μπορεί ούτε να παραμείνει ούτε να επενδύσει, αν δεν ξέρει τι του μέλει, τι μέλει γενέστε. Μα και αυτό που ήδη λειτουργεί δεν μπορεί να επενδύσει. Ακριβώς. Δεν μπορεί ούτε το δυναμικό του να ενισχύσει, ούτε και. Άμα δεν ξέρει, ούτε σε ανθρώπινο, ούτε και σε πρόγραμμα. Αυτό πάντως που νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί υπόβαθρο, σε αυτό που έχει δημιουργηθεί υπόβαθρο και το έχει πετύχει εμέσως η κυβέρνηση, είναι ότι και ο επιχειρηματικός κόσμος και οι καναλάρχες είναι έτοιμοι να πληρώσουν. Οι μισοί έχουν πληρώσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει ότι θα μπει χωρίς να πέσει μετρητό. Οι μισοί έχουν πληρώσει και αυτοί που έχουν πληρώσει, βλέπεις ότι κάνουν και τις κινήσεις ενίσχυσης που είπες και εσύ του δυναμικού τους, τέλος πάντων. Ναι, γιατί αυτή είναι τρία βήματα πριν να διαμορφωθεί το σκηνικό. Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί σε αυτόν τον τόπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Χιδίρογλου. Νίκο Χιδίρογλου, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου χαρά έτσι, με δύο συναδέλφους. Είναι συνάδελφος κλειδί σήμερα για πολλούς λόγους. Εκτιμώ. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι. Να αφιερώσουμε την προσπάθεια που κάναμε στη μνήμη του καλού συναδέλφου. Του Πανούλη μας. Μας βλέπει, ψήμω. Μας τα βλέπει. Μας βλέπει από πάνω. Πάμε σε διάλειμμα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Θα δούμε στη συνέχεια τα καλά νέα για την τσέπη μας και για την καθημερινότητά μας, γιατί φαίνεται ότι με υπουργική απόφαση συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές δαπάνες, με τις οποίες χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα θα καταφέρουμε, με το καλό πάντα, να χτίσουμε το αφορολόγητο. Αν είστε στις κατηγορίες αυτές που μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε αυτό. Να χτίσετε. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Επίσης, θα δούμε και τι ακριβώς γίνεται με το αν θα συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Με τη νέα ρουκέτα Παύλα Τορπίλη Σόιμπλε, ο οποίος είπε ότι αν αποχωρήσει το Ταμείο, τότε θα υπογράψει νέο πρόγραμμα η Ελλάδα. Την απάντηση της ελληνικής πλευράς και την μη απόφαση χθες από το Euro Working Group για συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν μας δώσαν δηλαδή συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των θεσμών. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλη περίοδος, να παρακαλάμε τους θεσμούς να έρθουν και να μην φτάνουν. Και κλείσιμο αξιολόγησης και όλα αυτά που πόσο πίσω πάει. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό που ουσιαστικά έχουμε, ήταν και πρώτο θέμα στην εκπομπή μου, είναι το Κυπριακό. Μεγάλο ζήτημα. Και επειδή όσο και να λέμε και να αναλύουμε και να σχολιάζουμε, αν δεν ζεις εκεί και δεν κατέχεις και το πολιτικό σύστημα της χώρας και δεν καίγεσαι και για συμφωνία ή λύση, δεν μπορείς να προσεγγίσεις αρκετά καλά την ουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ. Και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα, κύριε Στεφάνου. Ναι, καλησπέρα σας από την Κύπρο. Είμαστε όλοι λίγο πολύ, προσπαθούμε να δούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε σε θέση να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς πήγαν τα πράγματα στην διάσκεψη, αλλά βλέπουμε τις δηλώσεις οι οποίες διαδέχτηκαν ουσιαστικά τη διάσκεψη και από εκεί βγάζουμε όντως κάποια συμπεράσματα. Για παράδειγμα, για την αδιαλαξία της Άγκυρας. Νομίζω η παρέμβαση του κυρίου Ερντογκάν σημαίνει πολλά, κύριε Στεφάνου. Εσείς πώς την αναγιγνώσκετε? Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογκάν συνηθίζει να κάνει προκλητικές δηλώσεις και τούτη τη φορά επανέλαβε τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση αυτή έγινε αρκετά μετά από την διεξαγωγή της διάσκεψης για την Κύπρο στη Γενέβη. Εμείς νομίζω ότι χρειάζεται ψύχρεμα να ανασκοπήσουμε και να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα τόσο των τριών πρώτων ημερών στη Γενέβη που αναλώθηκαν στη συζήτηση των εσωτερικών πτυχών του Κυπριακού με αποκορύφωμα την ταυτόχρονη κατάθεση χαρτών από μέρους της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς και από την άλλη να δούμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης που έγινε για την Κύπρο με τη συμμετοχή των εγκυτριών δυνάμεων της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας στην παρουσία των δύο κοινοτήτων, της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν. Η εκτίμηση του ΑΚΕΛ είναι ότι
αυτή η συνάντηση στην Γενέβη απέδωσε κάποια αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως να είναι χρήσιμα για την συνέχεια που θα υπάρξει, γιατί συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει και επόμενη μέρα. Θα γίνουν προσπάθειες σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η συνέχιση της διαπραγμάτευσης για την επίλυση των εσωτερικών πτυχών του Κυπριακού. Εδώ όλο αυτό το διάστημα της διαπραγμάτευσης έχει επιτευχθεί πρόοδος. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν διαφωνίες σε σημαντικά ζητήματα. Ελίως. Και το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με την συνέχιση της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος συναντήληψης για την επίλυση του θέματος της ασφάλειας και των εγγύησεων. Γι' αυτό και έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από τεχνοκράτες μεταξύ των τριών εγκυτριών δυνάμεων και των δύο κυπριακών κοινοτήτων, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, έχοντας υπόψη τις μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν. Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Στεφάνου, και αυτό που εσείς μας λέτε αντικατοπτρίζει εν ολίγης την αντίληψη ότι η πρόοδος έγινε, ναι μεν, αλλά και τις προσδοκίες δεν κάλυψε. Εσείς ποιες βλέπετε τις επόμενες, αν όχι ημερομηνίες, στάσεις, σταθμό για την εξέλιξη των πραγμάτων? Ο επόμενος σταθμός είναι η 18η του Γενάρη, κατά την οποία θα συναντηθούν οι τεχνοκράτες για να δουν αν μπορεί να αντιμετωπιστούν οι διαφωνίες στα θέματα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή των δύο πλευρών στην Κύπρο, θα δούμε πότε θα διευθετηθούν ημερομηνίες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, όπως έχουμε πει, για τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Έτσι όπως τοποθετείται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είναι φανερό ότι επιδιώκεται μέσα από αυτή την εργασία να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος που να δικαιολογεί την σύγκληση μιας νέας διάσκεψης, η οποία θα επιχειρήσει ξανά να επιτύχει συμφωνία και στα ζητήματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού που θα την πετύχουν οι δύο κοινότητες, αλλά και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τις εγγύησεις, που πλέον λόγο έχουν, πέραν από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι εγκύτριες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι μετά από την προσπάθεια που έγινε αυτές τις τέσσερις ημέρες στη Γενέβη και που έγινε φανερό ότι ακόμα υπάρχει δρόμος να διανυθεί, ότι τούτη τη φορά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν θα βιαστεί για μια νέα διάσκεψη, εκτός και αν κρίνει ότι είναι όρημα πλέον τα πράγματα και μπορούμε μέσα από αυτή την ορίμαση των πραγμάτων να οδηγηθούμε σε μια συμφωνημένη λύση. Πάντως, κύριε Στεφάνου, είναι οι διαφωνίες σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία λίγο πολύ έχουμε προσέλθει και η ελλαδική πλευρά, η ελλαδική και η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και η τουρκική και τουρκοκυπριακή, αλλά πλέον φαίνεται ξεκάθαρα με τις παρεμβάσεις τόσο του Ταγίπ Ερντογάν όσο και του Τσαβούσογλου. Οι κόκκινες γραμμές είναι σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που είναι αγκάθια. Δηλαδή και το κομμάτι των εγγύησεων, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, όταν βλέπουμε ότι ο Ερντογάν το λέει καθαρά ότι η στάση που κρατάνε Αθήνα και Λευκοσία στο κομμάτι των εγγύησεων είναι λάθος και δεν πρόκειται σε αυτό να κάνουμε πίσω. Εκεί νομίζω ότι χρειάζονται υποχωρήσεις. Και αυτές οι υποχωρήσεις θα πρέπει να περάσουν μετά και από τη βάσανο της λαϊκής ετοιμιγορίας. Αυτό λοιπόν πόσο μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους για τη συνέχεια, προκειμένου να πάμε σε μια ουσιαστική οδό για διευθέτηση, για συμφωνία τέλος πάντων? Με τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες προέβηκε ο κύριος Ερντογάν, νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να εκτιμήσουμε και το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα η Τουρκία δεν δεχόταν να συζητήσει έστω και αλλαγή του συστήματος εγγύησεων του 1960. Σε μια προφορική πρόταση που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά για το θέμα των εγγύησεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Κύπρο, έχει παρατηρηθεί μια μετακίνηση. Μπορεί να μην είναι αρκετή και να μην είναι ικανοποιητική, αλλά πρέπει να σημειώσουμε τη μετακίνηση. Εάν η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει και άλλη μετακίνηση ή όχι, αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εμείς, ανεξαρτήτως των δηλώσεων που γίνονται, που επαναλαμβάνω δεν μας δημιουργούν αισιοδοξία, αλλά μάλλον απεσιοδοξία,
Δεν θα πρέπει να καθυλωθούμε πίσω από την απεσιοδοξία και πίσω από τα όποια απεσιόδοξα ή φοβικά σύνδρομα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, συνεπίσης τα ζητήματα των αρχών, αλλά επιδεικνύοντας και τον απαραίτητο πραγματισμό, έτσι ώστε να δούμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις αν μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνημένη λύση που να ικανοποιεί και τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει κάτω. Αυτό είναι το διακύβευμα και το ζητούμενο των επόμενων εβδομάδων, θα έλεγα. Κύριε Στεφάνου, εσείς που έχετε και καλύτερη εμπειρία από αυτά τα 24 ώρα της διάσκεψης, με εξαίρεση τη δική σας πλευρά, οι εγκύτριες δυνάμεις και τα υπόλοιπα μέρη, πώς ακριβώς διαχειρίζονται τη δυσκολία συνεννόησης με την Τουρκία? Κοιτάξτε, διπλωματικά πάντοτε, δηλαδή, ποιοι είναι οι άσυλοι? Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η θέση που έχει εκφραστεί τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία πριν ακόμα από τη διάσκεψη στη Γενέβη, ότι δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να έχουν ένα ρόλο εγκύτριας δύναμης στην Κύπρο. Αυτό κανονικά πρέπει να βάζει μια σχετική πίεση πάνω στην Τουρκία, παρότι δεν δείχνει η Τουρκία, τουλάχιστον μέσα από τις δηλώσεις της, να επηρεάζεται πολύ από αυτό το θέμα. Πάντοτε προσπαθεί να χρησιμοποιεί ως άλλοθη την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων για να μπορεί να προβάλλει τον εαυτό της ως τον απαραίτητο παράγοντα, ως την απαραίτητη ασφαλιστική δικλίδα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και να διασφαλίσει την παρουσία της στην Κύπρο. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την θέση και να την προβάλλουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύσεων του 1960, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αντίληψη ότι η Κύπρος έχει ανάγκη από εγγυητές, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, θα συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση. Άρα το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας μπορεί να αποτελέσει ένα επαρκές πλαίσιο για να υπάρχει ασφάλεια στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα εσωτερικό σύστημα ασφάλειας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το σύστημα τούτο να διασφαλίζει την ασφάλεια των δύο κοινοτήτων χωρίς το σύστημα της μιας να είναι εις βάρος της ασφάλειας της άλλης. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι από τα εύκολα ζητήματα, είναι από τα δύσκολα ζητήματα, αλλά και αυτό θα λυθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να πω ότι έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα στον τομέα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, και αυτό εμάς μας ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί βοηθά και την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν χρειάζονται εγγυήσεις και να τεθεί η Τουρκία πλέον υπό ένα καθεστώς, θα έλεγα, πίεσης για να δεχτεί και αυτή να συζητηθεί το θέμα και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις που θα είναι αμοιβαία αποδεκτές για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Στεφάνου, μήπως πίσω από τη στάση που τηρεί η Άγκυρα, η τουρκική πλευρά, και με προκάλημα ουσιαστικά το Κυπριακό και τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το βαθμό που γίνονται και με ζητούμενο τη λύση, μήπως βλέπετε ότι ανοίγει ουσιαστικά όλα τα θέματα η Άγκυρα, ο Ερντογάν ουσιαστικά, που αφορά στα ελληνοτουρκικά, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, οτιδήποτε έχει σε πρόβλημα και αφορά τέτοια θέματα, ότι το προσπαθεί να το κάνει αυτό, ουσιαστικά δυναμητίζοντας, τορπιλίζοντας την προσπάθεια που γίνονται αμιγώς για το Κυπριακό? Δεν είναι πρώτη φορά που η Τουρκία συμπεριφέρεται και με ένα προκλητικό τρόπο έναντι της Ελλάδας και των ελλαδοτουρκικών σχέσεων. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι για να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας χρειάζεται να επιλυθεί το Κυπριακό. Έχει ήδη αρκετά μέτωπα η Τουρκία ανοιχτά, τα οποία την προβληματίζουν, και θα πρέπει να πω ότι έχει και μέτωπα ανοιχτά και στο εσωτερικό της, ναι, με τελευταίο θέμα το ζήτημα των εκτελεστικών εξουσιών της Προεδρίας, του Προέδρου, και την ανάγκη που έχει ο κύριος Ερντογάν να πείσει και την εθνικιστική πτέρυγα, τα εθνικιστικά κόμματα και τον κύριο Παχτσελή, για να ψηφίσει υπέρ της παροχής αυτών των εκτελεστικών εξουσιών στον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Είναι, θα έλεγα, ένα διακύβευμα και ένα ερωτηματικό κατά πόσον αυτό το θέμα πραγματικά επηρεάζει τη συμπεριφορά του Ερντογάν και εν γέννη της τουρκικής κυβέρνησης. Αλλά για αυτά θα βρούμε απαντήσεις στην συμπεριφορά που θα επιδείξει η Τουρκία το επόμενο διάστημα, που θα γίνεται διαπραγμάτευση για τα ζητήματα της ασφάλειας και των
εγγύσεων. Επομένως, εν κατακλείδη θα έλεγα ότι ό,τι και να υπολογίζουμε, ό,τι και να σκεφτόμαστε αναφορικά με την ετοιμότητα ή όχι που έχει η Τουρκία να συνεργαστεί για επίτευξη λύσης του Κυπριακού, απάντηση θα βρούμε μόνο μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, κύριε Στεφάνου, θα αναφέρω και ένα άλλο περιστατικό που ίσως να έχει την αξία του, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα του Μιχάλη Ιγνατίου, για ένα εφραστικό επεισόδιο που είχαν χθες στη Γενέβη ο κύριος Τσαβούσογλου με τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μιχάλη Ιγνατίου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όταν επιχείρησε να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός διαδικασίας, έλαβε την απάντηση από τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ ότι μην ξαναρθείτε σε εμάς να ζητήσετε λεφτά. Και η ανταπάντηση ήταν με φωνασκίες και με έναν άγριο τρόπο. Αυτό για να υποψιαστούμε τα μέτωπα τα οποία ανοίγουν και ίσως αυτά να διαδραματίσουν και έναν διαφορετικό ρόλο σε πολλά ζητήματα, όπως και στο προσφυγικό ίσως. Τα βάζω όλα, αλλά έχουν αξία σε τέτοιες βαριές συνομιλίες. Δεν ξέρω κοιτάξτε, αν... Ναι. Ναι, διακυβεύματα υπάρχουν για διάφορες πλευρές. Και για την ίδια την Τουρκία υπάρχουν διακυβεύματα και στοιχήματα. Εμείς θα εκτιμήσουμε όμως το γεγονός ότι παρά την αντίθετη άποψη της τουρκικής πλευράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά ήταν παρούσα ως ενδιαφερόμενο μέρος στην διάσκεψη και είχε και άποψη την οποία έθεσε. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση να βρεθεί μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση στο ζήτημα της ασφάλειας και των εγγύσεων που να είναι ευρωπαϊκό προδιαγραφό, να μην είναι δηλαδή με ένα σύστημα παροχημένο και άλλης εποχής. Βρισκόμαστε πλέον στον 21ο αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πλένει τα χέρια της όπως έκανε το 2004 λέγοντας ότι εσείς βρέστε μια συμφωνία μεταξύ σας και εμείς θα την υιοθετήσουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να έχει άποψη. Και αυτή η άποψη πρέπει να στηρίζεται τις αρχές και τις αξίες που ήδη λέει ότι πρεσβεύει στη λειτουργία της, βοηθώντας στην επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Δεν θα παραξανευόμουν για αυτό το φραστικό επεισόδιο που λέει ο δημοσιογράφος ότι υπήρξε. Δεν είμαι ενήμερος γι' αυτό. Κάτι λέχθηκε σήμερα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες αφορμές είχαν διαξηφισμούς. Όπως και δεν είναι για πρώτη φορά που η Τουρκία συμπεριφέρεται με έναν τρόπο πολύ σκληρό έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ ψυχραιμία και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφάνου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί μόλις που ξεκινήσαμε. Έχω την αίσθηση ότι μόλις που χθες ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μόλις χθες άνοιξε δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι και θα δουλέψουν τώρα τα working groups, αρκετά οι ομάδες εργασίας τέλος πάντων σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όπως το επιβεβαίωσε και ο κύριος Στεφάνου, έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστό από χθες. Αυτό που νομίζω έχει νόημα είναι να κατανοήσουμε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Άγκυρα. Αυτό είναι γεγονός. Έχω πληροφορίες που λένε ότι και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής πλευράς έχει θέματα με το κομμάτι που αφορά εσωκομματικά, ας το πούμε έτσι, τους δεκτασικούς που λέμε, αυτούς που ανήκουν στην επιρροή του πρώην Πρωθυπουργού ψευδοκράτους, τον κύριο Τενκτάση, και εκεί πέρα αυτή, επειδή είναι ακριβώς σε ευθεία σύνδεση με την Άγκυρα, αυτό είναι λογικό να έχει και από εκεί πέρα μια πίεση ο κύριος Σακιντζή, προκειμένου να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Είναι όμως που θα τα δούμε. Η εκτίμηση είναι ότι είναι δύο τα κλειδιά που εμένα προσωπικά μου δημιουργούν μια αχτίδα αισιοδοξίας. Πρώτον, ότι δεν βλέπω να έχει μια φοβική στάση απέναντι στο ζήτημα η κυπριακή πλευρά. Και το δεύτερο, γιατί θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο η αντίδραση της Άγκυρας και μπορεί και να κλιμακωθούν. Να δούμε και άλλες αγριάδες, φραστικές ή και με ενέργειες που κάτι θα θέλουν να δηλώσουν. Και αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε, Μαρία, είναι και τη σύμπνοια αυτή που υπάρχει ανάμεσα στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές πρόθυμοι να δείξουν ότι υπάρχουν κόντρες, ότι στο εσωτερικό, στο πολιτικό σκηνικό μας. Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή. Όχι στο εσωτερικό, και στη Λευκοσία, Αθήνα. Εμένα μου άρεσε που το επαναλαμβάνει συνεχώς ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι έχουμε απόλυτα καλή συνεργασία, πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Αθήνα
Και ξέρει μάλιστα και το ρόλο του κυρίου Κοζιά, του Υπουργού Εξωτερικών. Και για να ολοκληρώσω, το δεύτερο το οποίο προσωπικά εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός από ότι δεν έχει φοβική στάση η Κύπρος και στις διαπραγματεύσεις, είναι ότι δεν βιάζονται. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Να μην υπάρχει βιασύνη, γιατί μόλις το 50% θα αγγίξουμε αν υπάρξει συμφωνία. Θα επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι πρέπει να περάσει και από δημοψήφισμα, ναι, από το λαό. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάμε σε οικονομικά, γιατί έχουμε και νέες τορπίλες. Έχεις και τα το καλά και τα κακά. Δύο βάρκες. Τα καλά νέα ότι θα χτίζουμε αφορολόγητο με πολλά εργαλεία τα οποία μας δίνει η κυβέρνηση με υπουργική της απόφαση. Το άλλο είναι Σόιμπλε για να αγριέψουμε. Από κακά νέα έχουμε περίσσευμα. Έχουμε περίσσευμα να δώσουμε κι άλλο. Σε πολύ λίγο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε το Wolfgang Schäuble, επανήλθε και είπε ότι αν αποχωρήσει το Ταμείο, τότε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ένα άλλο πρόγραμμα, για να το πούμε έτσι πιο οικεία, ένα άλλο μνημόνιο. Η κυβέρνηση απάντησε και το δεδομένο είναι ότι χθες, ως έλεγαν οι πληροφορίες, δεν λάβαμε ημερομηνία επιστροφής των θεσμών από το Euro Working Group. Ναι. Για όλα αυτά και χρειαζόμαστε όμως τον οικονομικό συντάκτη. Με ενισχυμένο ρόλο του ESM. Έτσι. Καλά, θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε το Ο Μάριος Ροζάκος στη διάθεσή σου. Θα σου απαντήσει σε ό,τι θέλεις προς διευκρίνηση. Μάριος Ροζάκος, δημοσιογράφος από την Εφημερίδα Δημοκρατία. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Βάλε μας τα πράγματα σε μία τάξη, για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι να αναμένουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Καταρχάς, επειδή επισημάνατε την ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα, νομίζω ότι ήταν πολύ αισιόδοξη η κυβέρνηση όταν περίμενε ότι χθες θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο Euro Working Group. Τα πράγματα είναι ακόμα πολύ ρευστά και το βασικό μήνυμα που έχουν στείλει οι δανειστές εν χορό, εν συνόλο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος για να κλειδώσει μια ημερομηνία επιστροφής και φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα πριν από το επικείμενο Eurogroup της 26ης του Γενάρη. Το βασικό νέο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπατε βέβαια, είναι η τοποθέτηση του κυρίου Σόιμπλε σε μια σημερινή του συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα, η οποία τοποθέτηση έγινε από χτες όμως γνωστή. Και είχαμε πραγματικά μια νέα τορπίλη Σόιμπλε, διότι αλλάζει τους όρους, ανακατεύει την τράπουλα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό τώρα έρχεται και διευκρινίζει ότι αν το ΔΝΤ μείνει εκτός προγράμματος, θα πρέπει να έχουμε μια νέα συμφωνία, όπου όχι απλά ο ESM θα πάρει το ρόλο του ΔΝΤ και θα είναι ο ενισχυμένος επόπτης μας, έτσι κι αλλιώς ο ESM είναι αυτός που τρέχει και το τωρινό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε πρόσθετες διασφαλίσεις ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με πολύ πιο αυστηρούς όρους και τρόπους από ό,τι αυτό συμβαίνει σήμερα. Το εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει την εντύπωση ότι είναι θετική και καλοδεχούμενη, όπως χαρακτηριστικά διέρευσε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου η τοποθέτηση Σόιμπλε, την ώρα που προφανώς παραβλέπει με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ότι και οι Ευρωπαίοι έχουν θέσει ζήτημα πρόσθετων μέτρων και πρόσθετων σκληρών μέτρων. Αρκεί να θυμηθούμε πρόσφατη συνέντευξη στο Capital GR του επικεφαλής του ESM, του Klaus Regling, ο οποίος είχε συμφωνήσει, είχε υιοθετήσει τις θέσεις του ΔΝΤ σε σχέση με την ανάγκη να μειωθεί το αφορολόγητο και σε σχέση, περαιτέρω βέβαια, γιατί ήδη είχαμε μείωση που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Άρα η άποψη ότι το ΔΝΤ θέλει τα σκληρά μέτρα και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ελαφροί απέναντι σε αυτό, πιο ανεκτικοί, προφανώς δεν ευσταθεί δυστυχώς για όλους μας. Να δώσω επακριβώς την τοποθέτηση του Μεγάρου Μαξίμου. Είπε το Μέγαρο Μαξίμου ότι η απόσυρση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπορεί να αποτελέσει μία διέξοδο. Και αυτό βεβαίως μεταφράστηκε ως ευθυγράμμιση στη γραμμή Σόιμπλε. Αυτό που έχω να πω για να ελαφρύνω και λίγο το βάρος των οικονομικών μη εξελίξεων είναι ότι στο Facebook γίνεται μεγάλο χάζι με φωτογραφίες όπου δείχνουν την Κριστίν Λαγκάρντ και το Σόιμπλε και λένε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή Βερολίνο.
ποιος είναι ο μορφότερος και ποιον προτιμάτε. Θα δείξει ο καιρός. Δεν θυμάμαι, θύμισέ μας εσύ, πότε άλλοτε περιμέναμε με τόση λαχτάρα τους θεσμούς και αυτοί δεν έρχονταν ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι τόση λαχτάρα μάλλον δεν είχαμε ξανά και τόση αγωνία. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είχε στήσει ένα ολόκληρο αφήγημα και είχε επενδύσει πάνω στην αλλαγή του οικονομικού κλίματος περισσότερο από προηγούμενες φορές. Πάντως, επίτρεψέ μου απλά να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ελληνικό πρόγραμμα συζητήθηκε τόσο πολύ, έγινε αντικείμενο πολύ έντονων, επίπονων και μακροσκελών διαπραγματεύσεων, ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Και ουσιαστικά από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς τότε έθεσε ζήτημα απομάκρυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το ελληνικό πρόγραμμα, ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση της κυβέρνησής του. Αρκεί να μην ακολουθούν εκλογές. Ασφαλώς. Σε αντιστοίχηση της κυκλικότητας. Και η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι κάθε νέο μνημόνιο, γιατί στην ουσία για νέο μνημόνιο μιλάει εδώ ο κύριος Σόιμπλε, υπογράφεται από διαφορετική κυβέρνηση. Για να δούμε, γιατί ίσως και να μην είναι άσχετες οι πολλές πολιτικές δημόσεις που γίνονται. Θες κάτι, Γιάννη? Νομίζω ότι τον άκουσα τον Μάριο σε όλα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα Μάρια, πολύ. Μας κατατόπισε μια χαρά. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε εντρυφήσει τόσο πολύ στα οικονομικά ζητήματα και σε όλο αυτό το οποίο παίζεται στην πλάτη όλων μας, βέβαια, μεταξύ Ταμείου, Βερολίνου. Περιμένουμε να δούμε. Και... Ακριβώς. Αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού, ναι, το έχουμε δει τόσες, ναι, φορές που το έχουμε μάθει πια. Αυτό που έχει αξία, Μάριε, είναι να έχουμε σε γνώση πότε αρχίζουν οι υποχρεώσεις της χώρας. Γιατί τώρα και οι δανειστές μας λένε, αφού δεν έχετε να πληρώσετε κάτι, γιατί βιάζεστε. Τα βασικά, οι βασικές υποχρεώσεις, Μάρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Απρίλιο. Έχουμε μια μεγάλη δόση στον ESM, αν δεν κάνω λάθος, και τον Ιούλιο μετά, έτσι. Έτσι είναι, τον Απρίλιο έχουμε ένα πρώτο σταθμό, αλλά θεωρείται αντιμετωπίσιμος. Είχαμε και χτες μία μελέτη της Eurobank, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μέχρι το Μάιο θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα, ακόμα και χωρίς εκταμείευση νέας δόσης. Αλλά τα προβλήματα γίνονται ανυπέρβλητα τον Ιούλιο, διότι έχουμε πάνω από 7 δις που συσσωρεύονται από υποχρεώσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λήξεις ομολόγων, μεταξύ των οποίων και τα ομόλογα που εκδόθηκαν επί κυβέρνησης Σαμαρά και βρίσκονται, ναι, στα χέρια ιδιωτών τώρα. Σωστό. Άρα με το καλό τον Ιούνιο πάλι για ασφυξία θα μιλάμε. Κάτσε να δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν έχεις δίκιο, βιάστηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Σας καλά, Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο. Και για να μην προτρέξουμε και για να γίνουμε μάντης κακών, ας πάμε στα καλά, στην υπουργική απόφαση, για να δούμε πώς θα χτίζουμε αφορολόγητο. Εμείς που μπορούμε. Ο Νικήτας ο Κορονάκης θα μας πει περισσότερα. Ο ΝΥΠΕ γράφει, επιτέλους θα πω εγώ, από την Υφυπουργό Οικονομικών, την Κατερίνα Παπανάτσιου, η υπουργική απόφαση που ορίζει το τι θα ισχύει για το αφορολόγητο μέσω πληρωμών με πλαστικό χρήμα. Να πούμε ότι αφορά όλες τις πληρωμές με κάρτες που πρέπει να κάνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος του 2017, προκειμένου να κτίσουν το προσωπικό τους αφορολόγητο. Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες που θα δούμε της Ελστάτ και αφορούν τη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, το αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, τη στέγαση, εδώ εξαιρούνται τα ενίκια, τα διαρκή αγαθά είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, όλες τις μεταφορές χωρίς όμως τις δαπάνες για τα τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, εκτός των ποδηλάτων, κάνει μια διασαφήνιση εδώ η υπουργική απόφαση, όλες τις δαπάνες για... Άρα αγοράζω ποδήλατο, μπαίνει μέσα. Αγοράζω, αν το αγοράσω με κάρτα. Έτσι ακριβώς. Ωραία, αγοράστε ποδήλατα. Αυτό είναι. Θα κάνει καλό και στο αφορολόγητο και στην υγεία μας, είναι το μόνο σίγουρο. Και πηγαίνετε και ταξίδια. Τέλος πάντων, συγγνώμη, Νικήτα, σε διακόψαμε. Όταν λέμε αναψυχή, εννοούμε τα ταξίδια, Νικήτα. Εννοούμε τα ταξίδια. Εδώ πιο κάτω θα δούμε ότι περιλαμβάνει τις δαπάνες για ξενοδοχείο, τις δαπάνες για καφέ και τις δαπάνες για εστιατόρια. Ενώ θα δούμε παρακάτω τι δεν περιλαμβάνει, που είναι αν κάποιος θέλει να αγοράσει, για παράδειγμα, ένα αεροσκάφος ή ένα σκάφος αναψυχής. Λοιπόν, να συμπληρώσω εδώ ότι στο αφορολόγητο μετρούν και οι δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση, δηλαδή τα φροντιστήρια. Ενώ να σημειώσουμε ότι οι δαπάνες που αφορούν τον τομέα της υγείας δεν συμπεριλαμβάνονται στο αφορολόγητο, γιατί εμπίπτουν σε άλλη διάταξη.
και τώρα να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, δηλαδή με κάρτες, αλλά είναι υποχρεωμένοι να κρατούν, όπως κάναμε και τα παλαιότερα χρόνια, τις αποδείξεις στο σπίτι τους και να τις καταθέσουν στην εφορία. Λοιπόν, όλοι οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αγορές με πιστωτική κάρτα. Ακόμη όλοι εκείνοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω, ενώ όσοι βρίσκονται επίσης σε δικαστική συμπαράσταση, είναι κατηγορούμενοι ή βρίσκονται στη φυλακή, δεν υποχρεούνται προφανώς να κάνουν, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το διασαφηνίζει η υπουργική απόφαση αγορές με πλαστικό χρήμα για το αυτονόητό τους. Και βέβαια είναι και συγκεκριμένες κατηγορίες κατοίκων που ζουν εκτός Ελλάδας. Εντάξει, και φυσικά το αυτονόητο, ανήλικα παιδιά. Τώρα, αν σας μπερδέψαμε με όλα αυτά, κρατήστε ότι μετρούν για το χτίσιμο το φορολόγητο και με πλαστικό χρήμα η ΔΕΚΟ, ΔΕΗ και όλα αυτά τα πάγια, τα οποία ουσιαστικά είναι και το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δαπανά μία οικογένεια ή ένα νοικοκυριό, τέλος πάντων. Και να σημειώσουμε ότι αυτό ισχύει για ένα μόνο χρόνο. Από το χρόνο δεν ξέρουμε τι άλλο θα ισχύσει. Είναι μια παρατήρηση. Εδώ δεν ξέρουμε τον άλλο μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Εισφορές και μερίσματα. Θα σε κρατήσω στο ίδιο κλίμα. Εγώ υπολογίζω τώρα αυτά εδώ, αναψυχή, εκπαίδευση, αυτά κάνω ήδη υπολογισμούς. Σου βγαίνει. Κάτι θα γίνει. Θα δω, κάτι θα παιδιά, δω. Έχεις φροντιστήρια, έχεις εκπαίδευση, έχεις αναψυχή, δεν ξέρω αν έχεις μάλλον θα έχεις. Τα παιδιά φροντιστήρια, δεν, ακόμα δεν τα έχω στείλει. Είναι μικρά τα παιδιά. Αεροσκάφος μην αγοράσεις και σκάφος αναψυχής. Και σκάφος αναψυχής. Και θαλαμικό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαν οι συνάδελφοί μας εδώ στο SBC για τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων στην εκπομπή «Υπάρχει λύση» και στην Ευδοκία και τη Σοφία Μίτιλη. Μίλησε ο Γιώργος Δεβελέκος, ο δικηγόρος. Στο βίντεο λοιπόν που θα παρακολουθήσουμε θα δούμε τι ισχύει για εισφορές που καταθέτουν οι μεγάλες κερδοφόρες εταιρείες, αλλά και επιπλέον ο Χρήστος Κρίγκας, φοροτεχνικός, θα μας μιλήσει για τη φορολόγηση των μερισμάτων των εταιρείων, κάτι που ενδιαφέρει αρκετούς. Προστατευμένες είναι από το ασφαλιστικό σύστημα οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να κάνουν σημαντικό τζίρο τις ημέρες της κρίσης, καθώς υπάρχει πλαφόν στις εισφορές που καταθέτουν, όπως εξήγησε ο Γιώργος Δεβελέκος. Από ένα σημείο και μετά, η εισφορά δεν είναι αναλογική του εισοδήματος. Σταματάει η εισφορά μέχρι ένα ορισμένο ύψος, που είναι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 70.000 ευρώ. Και πάνω από τις 70.000 ευρώ η εισφορά παραμένει ίδια. Ωστόσο, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, δεν συσχετίζονται με τα πραγματικά κέρδη της επιχείρησης. Ο φοροτεχνικός Χρήστος Κρίγκας ξεκαθάρισε πως διαφορετικό πλαφόν ισχύει για τις μισθωτές επιχειρήσεις και διαφορετικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους εντάσσονται τα μέλη και οι μέτοχοι διοικητικών συμβουλίων. Τα πραγματικά κέρδη της εταιρείας έρχονται μέσω των μερισμάτων που δίνονται από τη διανομή των καθαρών κερδών. Εκεί λοιπόν ένα πλαφόν είναι το πλαφόν των μισθωτών υπηρεσιών αν κάποιος είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου. Αν το μέλος όμως του διοικητικού συμβουλίου τυχαίνει να είναι και μέτοχος της εταιρείας και αύριο γίνει ένα μέρισμα, εκεί υπάρχει και ένα δεύτερο πλαφόν. Μια έξτρα λοιπόν φορολόγηση. Ο Χρήστος Κρίγκας αναφέρθηκε στην περίπτωση φορολόγησης των μερισμάτων των επιχειρήσεων, για την οποία γίνεται λόγος χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη πληροφόρηση. Αν καταφέρουμε και φτάσουμε για ασφαλιστικούς λόγους ή για υπερφορολόγηση μερισμάτων οι εταιρείες να μην δίνουν μέρισμα στους πραγματικούς τους μετόχους, τότε πιστέψτε με, πρέπει να καταργήσουμε και το 290, το νόμο που διέπει ανώνυμες εταιρείες, ή το 390, το νόμο που διέπει τις ΕΠΕ. Τότε δεν χρειάζεται να υπάρχουν εταιρείες. Ο ίδιος έκανε λόγο για ευθεία βολή στην επιχειρηματικότητα, εφόσον μπει σε εφαρμογή το μέτρο. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καθημερινά και τα δικά μας και την τσέπη μας. Θα πάμε τώρα εκτός. Άλλαξε μας τώρα. Άλλαξε μας κλίμα, πηγαίνε μας κάπου μακριά. Πέρα από τον Ατλαντικό θα σε πάω τώρα, γιατί ο... Στον αγαπημένο Ομπάμα, Ο Μπαράκ μπορεί να αποχώρησε, αλλά συνεχίζει και κάνει τις εκπλήξεις του, έτσι όπως πολύ καλά ξέρει και πολύ επικοινωνιακά ξέρει. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήξερε ο Τζο Μπάιντεν για την έκπληξη που επεφύλασε ο απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος και ότι τα δάκρυα συγκίνησης είναι αληθινά. Ναι, γιατί εντάξει, ειλικρινά ήταν. Και ήταν καλή συνεργάτης. Ήταν πολύ στενός συνεργάτης ο Μπάιντεν στον Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα, γιατί για να... με έκπληξη του απένιμε το μετάλλιο της του ελευθερίας, Λέοντα. Το προεδρικό μετάλλιο. Όχι του Λέοντα της Αμερικής. Ναι, ναι. Πολλά μετάλλια έχουν εκεί. Όλες κοινωνική σκόρες. Διάκριση. Για πάμε να δούμε λοιπόν τα δάκρυα συγκίνησης που λέγεται ότι είναι και αυθόρμητα. Welcome to the White House, everybody. Τον ευνηδίασε και τον συγκίνησε βαθιά. Ο Μπαράκ Ομπάμα απένιμε στον Τζο Μπάιντεν το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, την ύψιστη τιμητική διάκριση για ένα Αμερικανό πολίτη.
Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος και στενός φίλος του Ομπάμα δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την τελετή. Λαμβάνοντας το μετάλλιο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν εξαιρετικό άνδρα με μια εξαιρετική σταδιοδρομία στα δημόσια πράγματα. Με το γνωστό χιούμορ του, είπε ότι θα δώσει στους χρήστες του ίντερνετ μια τελευταία ευκαιρία να σατιρίσουν τη στενή φιλία των δύο ανδρών. Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι η οικογένεια Ομπάμα προσφέρθηκε να τον βοηθήσει οικονομικά όταν ο γιος του Μπο αρρώστησε σοβαρά. Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε το 2015 από καρκίνο σε ηλικία 46 ετών. Σε βαρύς προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι Γάλλοι ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που εκεί γίνονται debate για να κριθεί και οι υποψήφοι, για να κριθούν και οι μέσα καλύτεροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει, για να γίνονται debate, πρέπει να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους, τους ψηφοφόρους σε ισοκομματικό επίπεδο. Για να γίνονται. Καταρχήν και μιλάμε τώρα για 7 υποψήφοι, γιατί εδώ εμείς έχουμε δει να μην το αποδέχονται κιόλας οι υποψήφοι και όχι ισοκομματικά. Πήγε καλά ο Βάλης, ο δικός μου, έχω ποντάρει. Στο βάλεις πάνω. Πώς πήγε? Δεν ξέρω. Να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο, γιατί είναι 7 υποψήφοι. Να σας δώσουμε τα βασικά στοιχεία. 7 υποψήφοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναμετρήθηκαν στην πρώτη τηλεμαχία. Γιατί όλα αυτά? Γιατί έρχονται προεδρικές εκλογές που θα γίνουν σε δύο γύρους. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε το σενάριο από αρχές Απριλίου. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Γαλλία με τους 7 υποψήφιους του Σοσιαλιστικού Κόμματος να αναμετρώνται στην πρώτη τηλεμαχία εν ώψη των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους στο τέλος Απριλίου και στις αρχές Μαΐου. Ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, Αρνό Μοντεμπούργκ, φαίνεται σύμφωνα με τους Γάλλους πολιτικούς αναλυτές να κερδίζει οριακά τις εντυπώσεις. Το 29% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι ο Μοντεμπούργκ ήταν πιο πιστικός, με τον πρώην Πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλς να ακολουθεί με 26% και τον πρώην Υπουργό Παιδείας Μπενουά Αμόν με 20%. Όποιος καταφέρει πάντως να πάρει το χρήσμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προκριματικές εκλογές, ο πρώτος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου, δεν φαίνεται να μπορεί να αποκτήσει δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του Φρανσουά Φιγιόν, Μαρίν Λεπέν και Μανουέλ Μακρόν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα των προκριματικών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο εάν ο Μανουέλ Μακρόν καταφέρει να φτάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο debate πριν τη διεξαγωγή των προκριματικών. Θέμα είναι τώρα και αυτός που θα κερδίσει στις εσωκομματικές εκλογές στους σοσιαλιστές, αν, έχει κάποιο, αν είναι τυχερός, αν είναι κερδισμένος στις υπόθεσεις, γιατί για να τα βάλεις με Φιγιόν, Μακρόν, Λεπέν, πολύ δύσκολα πράγματα. Εντάξει, άμα είναι έτσι δεν ξεκινάς, γιατί σε αυτά τα πράγματα μπαίνεις με τη φόρα σου, μπαίνεις με το όραμά σου, με την πεποίθησή σου. Έτσι είναι οι μεγάλοι νικητές, Γιάννη. Λοιπόν, κάπου εδώ και με μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούμε και στο ύψος των περιστάσεων. Χαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες εδώ, σε όλους τους στα παιδιά εδώ πέρα που συμμετέχουν στην, όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές πραγματικά σήμερα. Ολοκληρώσαμε αυτή την εκπομπή, την περέβαλαν όλοι αυτό. Το SBC, όπως είναι και λογικό, ότι την αφιερώνει στον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον πολύ καλό μας φίλο, τον Παναγιώτη τον Γκουρμούτη, που όπως είπαμε και στην αρχή, με μια πολύ βαριά συναισθηματική φόρτιση, μας την έκανε τα ξημερώματα το πρωί. Τη συμπαράστασή μας στους δικούς του ανθρώπους, καλό ταξίδι, στην οικογένεια. Καλό ταξίδι. Πάνω. Καλή αντάμωση όταν θα έρθει η ώρα του καθενός μας. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και στο επανειδήν τη Δευτέρα. Στις 6 το απόγευμα. Με το καλό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η Ιανουαρίου του 2017. Είστε συντονισμένοι στο SBC, παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου του 2017. Στο 4%, άρα είχαμε μια τελική εικόνα. Θα με τη βοήθειά της θα δούμε όλες τις εξελίξεις στις αγορές και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκη.
μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στην οικονομική συχνότητα της πόλης, στην οικονομική συχνότητα της χώρας, στον καλό φίλο και συνάδελφο από το πρώτο θέμα, τον Βασίλη Δεαλιάνη, έμπειρο περί των ευρωπαϊκών θεμάτων, ο οποίος νομίζω να μας δώσει τώρα μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη, αν θέλετε, αποδελτίωση των όσων διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες. Βασίλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.